Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live, Σάββατο σήμερα. Θα πιούμε παρέα το καφεδάκι μας και έχουμε πολλά πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα δούμε τι έγινε στην Κύπρο με τα καλλιστεία και τα μοντέλα που φωτογραφήθηκαν με πολύ συγκεκριμένο λόγο και έχει ξεσπάσει ένας άλλος εκεί. Θα τα συζητήσουμε όλα. Θα μαγειρέψουμε και φτεδάκια γεμιστά, θα μοσχομυρίσει όλο το στούντιο. Πάει, ναι. Θα έχουμε τις καινούριες τάσεις στα νύχια, να δούμε βερνίκια, χρώματα και αυτά, να ενημερωθούμε. Πρέπει και αυτό, χρειάζεται. Και πάρα πολλά άλλα. Θα παίξουμε μουσικά quiz για το tablet PC αυτό της Vivaco σήμερα. Εσείς ξέρετε, παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής, το 211-55-50-550, για να κερδίσετε αυτό το tablet PC, γιατί εμένα μου αρέσει να το δείχνω από αυτή τη μεριά. Ροζάκι. Λόγω χρώματος. Ακριβώς. Θα φιλοξενήσουμε δύο συγκλονιστικές ιστορίες, τις ιστορίες της Σαμπρίνας και της Άννας, δύο γυναίκες οι οποίες ήρθαν δυστυχώς σε πολύ μικρή ηλικία αντιμέτωπες με τη βία και την ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Θα μας ανοίξουν την ψυχή τους και θα μας εξιστορήσουν όλα αυτά τα οποία έζησαν πριν αλλάξει η ζωή τους και φιλοξενηθούν στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Όλο το ρεπορτάζ αυτό και με παρέα από ειδικούς θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο έτσι φαίνεται να αυξάνονται. Και τα κρούσματα και η ενδοοικογενειακή βία είναι ακόμα ένα ταμπού στην κοινωνία μας και αυτό πρέπει να πάψει να είναι έτσι. Και αυτός είναι και ένας λόγος για το οποίο θα παρουσιάσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Έχουμε και ένα θέμα με κάτι καλόγριες. 9 στον αριθμό. Ναι. Ακριβώς. Οι οποίοι σκέφτηκαν να πάνε μες τη νύχτα με φτιάρια να ξεθάψουνε τα οστά της μοναχής που ήταν μαζί στο μοναστήρι, η οποία επιβίωσε. Και την θεωρούσαν βέβαια εκείνη η Αγία, οπότε σκέφτηκαν να πάνε να ξεθάψουν τα οστά της και να τα πάρουν στο μοναστήρι, Βίκη. Έτσι ακριβώς έγινε. Πανεργία, πραγματικά, μια πολύ περίεργη ιστορία με την ηγουμένη και τις καλόγριες, 9 καλόγριες και ηγουμένη 10 καλόγριες. Και ηγουμένη, σωστά. Και ηγουμένη μαζί. Από την Μονή Ηρακλειδίου της Πάφου, αποφάσισαν βραδιάτικα να πάνε σε ένα... νεκροταφείο, ναι, με αξίνες, φτιάρια, φακούς, λίγο σαν τους κλέφτες, και να ξεδάψουν τα οστά, διότι θεωρούσαν Αγία την μοναχή που, να σημειώσουμε ότι ήταν στο μοναστήριο όπου είναι και αυτές. Ναι. Πήρανε βέβαια την άδεια από τους συγγενείς. Από την οικογένεια, ναι. Από την οικογένεια, οπότε είναι ενήμεροι. Εμένα το ερώτημά μου είναι για τη νύχτα. Επειδή επικοινωνήσαμε και εμείς με τον δημοσιογράφο του Showtime Cyprus, που καλύψανε το γεγονός αυτό και το φέρανε έτσι στη δημοσιότητα, και μας είπε ότι δεν ήταν και τόσο περίεργο, ας πούμε, που έγινε βράδυ, διότι στην Κύπρο τα νεκροταφεία είναι ανοιχτά και το βράδυ. Δεν είναι, ας πούμε, όπως εμάς που κλείνουν το βράδυ με τη δύση του ηλίου. Τα δικά μας ακριβώς, κλείνουμε τη δύση του ηλίου. Το θέμα όμως είναι ότι μία εκταφή δεν γίνεται ποτέ βράδυ. Ναι, αφού είναι και νόμιμη, αφού έχουν πάρει άδεια από την οικογένεια, όπως έχει αποδειχθεί. Καλά, εγώ σου λέω ότι δεν θέλανε να πάνε το μεσημέρι, γιατί μπορεί να έχει μια άλλη κηδεία, μπορεί να είναι οι άλλοι που πηγαίνουν στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά και βράδυ. Βραδιάτικα. Παιδιά, κάτι είναι αυτό. Δεν μπορεί να πας βράδυ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η εκταφή δεν μπορούσε να γίνει. Για να μην τρομάξουν τον κόσμο, ας πούμε. Παιδιά, σε όλα τα νεκροταφεία η εκταφή γίνεται μέρα μεσημέρι. Και εγώ που έχω παραβρεθεί σε εκταφή δεν έχει να κάνει. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε η ηγουμένη. Βεβαίως. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Αυτή χειροτονήθηκε στο μοναστήρι μας το 2000. Έμενε όμως μετά στο σπίτι της, στο χωριό τη Λάσα. Έτσι ήταν επιθυμία της να ταφεί στο χωριό της, αλλά μετά τα λείψανά της να μεταφερθούν στο μοναστήρι. 2 μήνες πριν, οι συγγενείς της μοναχής με πήραν τηλέφωνο και ζητούσαν να γίνει ανακομιδή. Λέω, ωραία, λέω να πάρουμε την άδεια του οικείου επισκόπου και να έρθουμε στο χωριό να κάνουμε την ανακομιδή. Θα πρέπει όμως τα οστά να μεταφερθούν στη Μονή. Λέει, κανένα πρόβλημα. Λέω, θα ήθελα όμως γραπτός ότι εσείς ζητάτε να γίνει εκταφή και δεν έχετε πρόβλημα. Λέει, φυσικά. Όταν ο οικείος επίσκοπος της περιοχής επικοινώνησε με γνωστό δικαστικό, του ανέφερε ότι εφόσον είναι μοναχή, είναι εκκλησιαστικό και όχι νομικό πρόσωπο,
Και άρα ευθύνη έχει ο οικείος επίσκοπος και δεδομένου ότι οι συγγενείς δεν έχουν αντίρρηση, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κυριακή μεσημέρι επικοινωνήσε μαζί μου ο άνθρωπος αυτός, ο συγγενής της μοναχής Μητροδόρας. Μου λέει, κοιτάξτε, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε αύριο πρωί-πρωί να κάνετε την εκταφή, γιατί έχει κοιμηθεί ο αδελφός της μοναχής Μητροδόρας και θέλει να ταφεί στον ίδιο τάφο που είναι οικογενειακός τους. Είχαμε πάει 10 αδελφές για να τελειώσουμε σύντομα και όταν πήγα εκεί είχε περίπου 20 με 25 άτομα μαζεμένους. Μου λέει, πήραμε μια πρωτοβουλία και εύχομαι να μην κάναμε λάθος. Του λέω τι έγινε, μου λέει, ανοίξαμε τον τάφο, βγάλαμε το χώμα για να σας ευκολύνουμε. Λέω, πολύ καλά κάνατε, να κερδίσουμε χρόνο. Μου λέει, ωραία, παρακάτω τι κάνουμε. Λοιπόν, κατέβηκαν τα παιδιά, κάποιοι νεαροί συγγενείς που ήταν εκεί, αφαίρεσαν το περισσότερο χώμα. Όταν εφτάσαμε στο λείψανο, λέω, ωραία, τώρα θα το τακτοποιήσουμε σιγά-σιγά. Η όλη διαδικασία μέχρι τις 7.30 τελείωσε. Τις αδερφές έχουν κοιμηθεί και κάναμε εκταφή, τα έχουμε στο φυλάκιο. Μάλιστα. Λίγο περίεργη ιστορία, βραδιάτικα. Πάντως, να πούμε ότι η άδεια είναι νόμιμη, έτσι από ό,τι κατάλαβα. Η άδεια ότι νόμιμη. Μέσω της οικογένειας, αφού δώσανε τη συγκατάθεση. Και ήθιστε αυτό, γιατί όπως είπαν οι κηδείς, ήταν η επιθυμία της μοναχής. Ακριβώς. Απλώς τα οστά ήταν και στην αστυνομία για πολλές ώρες, μέρες. Κατασχέθηκαν. Ναι, κατασχέθηκαν και πήγαν και καλόγρες για να δώσουν κατάθεση. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι. Πάντως η κοινωνία λίγο ξεσηκώθηκε, γιατί εντάξει, δεν είναι λίγο να βλέπεις 10 μοναχές το βράδυ. Σε ένα νεκροταφείο μέσα να σκάβουν. Όσο και αν ήταν η επιθυμία της, η τελευταία της επιθυμία να μεταφερθούν τα οστά της, αυτό δεν πάει να πει ότι αυτή η επιθυμία έπρεπε να υλοποιηθεί. Εγώ έτσι νομίζω. Όχι, δεν έπρεπε να υλοποιηθεί βράδυ. Ας πηγαίνουμε. Διεγρίευεσαι λίγο. Αλεξία, πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική ιστορία στην Ρόδο που είναι δυστυχώς δείγμα της εποχής μας. Είναι πολύ δυσάρεστο δείγμα της εποχής μας και έχει να κάνει αυτή τη φορά με έναν πατέρα, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες με μάνες, με μητέρες. Αυτή τη φορά είναι ένας πατέρας, ο οποίος δίνει, από ό,τι φαίνεται, το δικό του αγώνα να ταΐσει το παιδί του, τα παιδιά του, με τα ελάχιστα οικονομικά που διαθέτει. Έτσι πήγε ακριβώς. Λοιπόν σε μια τράπεζα στη Ρόδο να κάνει ανάληψη των χρημάτων που είχε στο λογαριασμό καταθέσεων του. Εδώ όμως το θέμα είναι το ποσό το οποίο υπήρχε στο λογαριασμό του, όπου ο υπάλληλος έκρινε ότι ήταν μη εκταμιεύσιμο, αλλά εκείνος είπε ότι αυτό το ποσό των 2 ευρώ και 80 λεπτών αντιστοιχεί στο γάλα του παιδιού μου για το σήμερα. Το. Είναι μια ιστορία που έχει προκαλέσει αλλά και τη συγκίνηση αλλά και αίσθηση στην Ρόδο Κιμ. Έχει μάλιστα προκαλέσει την κινητοποίηση των κατοίκων, όλων των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν. Ο άνθρωπος αυτός, όπως και εσύ είπες πριν, πήγε στην τράπεζα. Τα χρήματα τα οποία είχε και στους τρεις λογαριασμούς του ήταν μόνο 2 ευρώ και 80 λεπτά. Δεν ήταν ποσό το οποίο θα μπορούσε να αναλυφθεί. Όμως ο ίδιος διακριτικά και χαμηλόφωνα αυτό που είπε στον υπάλληλο του Γκισέ ήταν ότι θέλει να κάνει ανάληψη των χρημάτων, γιατί με αυτά τα χρήματα θα αγόραζε το γάλα του παιδιού του. Αν δεν έχει αντίρρηση, μπορούμε νομίζω να δούμε ο καλός συνάδελφος από τη Ρόδο, που έχει όλο το ρεπορτάζ, ποια είναι τα νεότερα που έχει να μας πει. Ναι, έχουμε τον Μιχάλη Τομάστη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Ροδιακή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και από τη Ρόδο. Τα πράγματα και τα θαύματα που βλέπουμε γύρω μας είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράψατε προηγουμένως. Ένας νεαρός πατέρας, λοιπόν, έφτασε στο γκισέ της τράπεζας, μια κεντρική τράπεζα στο νησί της Ρόδο, και αφού περίμενε υπομονετικά περίπου 2 ώρες για να φύγουν όλοι οι πελάτες, πήγε τελευταίος να εξυπηρετηθεί, έδωσε 3 βιβλιάρια καταθέσεων στον ταμεία της τράπεζας και είπε ότι ζητά να γίνει ενημέρωση των βιβλιαρίων αυτών. Ναι. Μηχανικά ο ταμείας ενημέρωσε το πρώτο, του έδωσε πίσω, το άφησε στον γκισέ, του είπε είναι άδειο. Το δεύτερο του είπε είναι μηδενικός ο λογαριασμός, το ίδιο του είπε και στο τρίτο. Mm. Τότε πλησίασε τον γκισέ ο 35χρονος αυτός πατέρας και είπε ότι στο τρίτο βιβλιάριο υπάρχει το ποσό αυτό το οποίο θέλω να κάνω ανάληψη. Τα 2 ευρώ και 80 λεπτά. Και ήταν τελικά το ποσό των 2 ευρώ και 80 λεπτών. Όπως και έγινε, του έδωσε 2,80 ο ταμείας και έφυγε. Πριν να φύγει βέβαια του είπε ότι εσάς μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά σε μένα αντιστοιχεί
στο γάλα της ημέρας για το παιδί μου. Ένας νέος άνθρωπος, κύριε Μάστη, 35 ετών περίπου, όπως λέτε κι εσείς, ο οποίος δίνει τον αγώνα του, που είχε έτσι αυτή την διακριτικότητα, θα έλεγα, ή δεν ήθελε να δώσει αφορμές για σχόλια. Περίμενε μέχρι να αδειάσει η τράπεζα για να πλησιάσει στο ΚΙΣΕ, για να μπορεί να κάνει ανάληψη αυτό το ποσό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε είναι τα πράγματα. Έκανε την ανάληψη του συγκεκριμένου ποσού και από εκεί και πέρα, όταν εμείς πληροφορηθήκαμε το περιστατικό, ναι, πριν ακόμα κάνουμε το ρεπορτάζ και το γράψουμε στην εφημερίδα, επικοινωνήσαμε με την πρόεδρο του κοινωνικού παντοπολίου της Ρόδου, ναι, την περιφερειακή σύμβουλο, την κυρία Μουτάφη, ναι, την οποία ενημερώσαμε αναλυτικά για αυτό το περιστατικό, και δίνοντάς της έτσι όλα τα στοιχεία που είχαμε και τις πληροφορίες, για να αναζητήσει η ίδια πια μέσα από, ναι, την τράπεζα, μέσα ενδεχομένως από τις μαρτυρίες που είχαμε κι εμείς, να βρει τον άνθρωπο αυτό και αν βεβαίως ο ίδιος το επιθυμεί να βοηθηθεί. Και πάντως, σημαντικό σίγουρα είναι να γίνει και με διακριτικό τρόπο, έτσι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα θέλει να εκτεθεί τώρα, ναι, στην μικρή κοινωνία της Ρόδου ενδεχομένως, γι' αυτό ήταν και έτσι διακριτικός. Ότι αν διαρρεύσουν τα στοιχεία του, είναι ικανοί κάποιοι οι συνάδελφοι μας, εισαγωγικά πάντα τους βάζω εγώ, να στήσουν και κάμερες κάτω από το σπίτι του, έτσι. Το ξέρετε πολύ καλά, συμβαίνει, έχει συμβεί. Όχι, αυτό εμείς δεν συμφωνούμε τουλάχιστον με αυτή την κανένα δεν. Αν ένας άνθρωπος θέλει να μιλήσει, έτσι, είναι άλλο πράγμα. Όχι όμως να κυνηγάμε έναν σύμβουλος άνθρωπο ο οποίος περνάει δύσκολες οικονομικές στιγμές. Να πούμε βεβαίως, ναι, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε και αν μας επιτρέπετε κιόλας, ότι δεν είναι μοναδική αυτή η περίπτωση. Στη υπάρχουν Ρόδο, πολλές, που είναι έτσι με αστραφτερό περιτύλιγμα, νομίζουμε ότι είναι ο παράδεισος εδώ, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, ενδεχομένως να ήταν κιόλας. Στη Ρόδο λοιπόν έχουμε δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε ένα κοινωνικό παντοπολείο που σιτίζει καθημερινά 270 οικογένειες. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάντως είναι και στα χέρια, ακριβώς, τα δικά σας, των δημοσιογράφων, έτσι, να βοηθήσουν σε αυτό. Από τη στιγμή που πληροφορούνται για κάτι τέτοιο, όπως κινητοποιηθήκατε κι εσείς τώρα, να υπάρχει μια διακριτική βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα χειριστούν το θέμα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Ρόδο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δώρο να δώσουμε σήμερα και θέλουμε να δώσουμε δωράκι έτσι να φτιάξουμε και την διάθεσή μας σήμερα. Είναι αυτό το πολύ ωραίο tablet PC της Vivaco. Εσείς δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50. Να σας θυμίσω ότι είναι απλή χρέωση. Απλό τηλέφωνο, σταθερό. 5 τηλέφωνο, τραγουδάτε ένα τραγουδάκι με τον Στέφανο και γίνεται δικό σας. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα και διάθεση λίγο και πάμε έτσι ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Κουναεί στο υπερατλαντικό. Πάμε να δούμε τι είπε η Αντζελίνα Τζολί για τον Μπραντ Πιτ. Τι μπορεί να είπε, ότι είναι ωραίος, λέτε. Ότι τον λατρεύει. Ότι τον αγαπάει. Ότι μοσχοβολάει. Ότι μοσχοβολάει, δεν το είπε, μην καρφώνεις το θέμα εσύ. Λοιπόν, ο Μπραντ Πιτ αρέσει σε όλες τις κυρίες, να φανταστώ. Και στους άντρες. Ότι και άντρες θέλει κι άλλο παιδί, δεν είπε πάντως. Θέλει. Όχι, ξέρω εγώ, τι θα μπορούσε να πει, λέω. Όχι. Θέλει να μας πει η Αντζελίνα ότι ο άντρας που έχει στο πλάι της και δεν έχει παντρευτεί ακόμα, μυρίζει. Βρωμάει. Είναι λίγο μποχαλίτσας. Άρωμα. Όχι. Άρωμα όχι. Δεν είχε κάνει και μη διαφήμιση για άρωμα κάπου. Είχε κάνει πολύ γνωστικού. Το χειρότερο είναι να βάζεις και άρωμα από πάνω. Να είσαι μποχαλίτσας και να βάζεις και άρωμα. Δεν υπάρχει και πεθαίνεις. Να σας πω ότι η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξη της... Σανέλ, Μπαρμάνι... Όλα. Όλα αυτά μαζί. Και βγαίνεις εκεί πέρα και θάνατος. Και τι, δεν μυρίζει άρωμα. Όχι, μυρίζει σαν τσοπανόσκυλο, είπε η Αντζελίνα για τον άντρα της. Πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Παιδιά, σταματήστε δεν το λίγο με τον Μπραντ Πιτ, μας έχετε τόσα χρόνια ζαλίσει, γιατί ωραίος. Γιατί το λέει αυτό, γιατί δεν κάνει μπάνιο. Δεν ξέρει τι σημαίνει πράσινο σαπούνι στο δέρμα του. Και οποιοδήποτε αφρόρουτο. Παιδιά, ίδια το είπε. Και τι είπε, ότι μυρίζει, δεν μπορώ να πω καν τη λέξη, ότι μυρίζει ο Μπραντ Πιτ σαν Σέπαρτ. Τσοπανόσκυλο. Αντζελίνα ψεύδεσαι. Όπως και τα παιδιά του τον φωνάζουν βρωμομπαμπά. Όχι. Μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όχι, παιδιά. Μπαίνουν στο γκαράζ και έρχεται η μυρωδιά στο σπίτι και κρύβονται τα παιδιά. Τι λέτε. Τι κρύβονται, τι εννοείς κρύβονται τα παιδιά. Έρχεται η μυρωδιά. Καταλαβαίνετε, έρχεται ο μπαμπάς. Εγώ πάντα στο κόκκινο χαλί που τον έχω δει να περνάει δεν βλέπω τους δημοσιογράφους να πιστοχωρούν. Τι να κάνεις, δηλαδή έχει τύχει σε πολλά ρεπορτάζ και το ξέρετε εσύ μάλλον κυρία μου γιατί έχεις κάνει καλλιτεχνικό ρεπορτάζ που περνάμε από δίπλα από κάποιους.
Καλά. Θα το ξέρεις κι εσύ, Κιμ, που μπορεί να έχεις φέρει κάποιον στον καναπέ σου, ο οποίος δεν μπορείς να καθίσεις δίπλα του, και μην πούμε όχι. Να σπαθήσει ένα μεγάλο θέμα τώρα. Τώρα για τον Brad Pitt. Και επειδή είναι όμορφος. Αν τον Brad Pitt το πιάσαμε. Γενικά όμως μου φαίνεται το Hollywood έχει ένα θεματάκι με αυτό και ο Ρόμπερτ Πάτινσον το ίδιο. Όλοι οι μποχαλίτες είναι. Και ποιος το είπε, γυναίκα του. Όχι, ο Πάτινσον το δήλωσε ο ίδιος. Μόλις ναι, είπε ότι δεν λούζομαι, δεν πλένομαι διότι βαριέμαι. Και ο Μπραντ Πιτ δεν πλένεται για να μην χαράσει. Μήπως πλένεται πριν τα Όσκαρ. Μόνο, μια φορά το χρόνο. Γιατί είναι φράπα, αλλά να βρωμάει. Πώς είχε βγάλει ο Γιώργος το θέμα με τους γαμπρούς και τις νύφες παλιά που πλένονται μόνο το Μάιο. Πλένονται κάθε Μάιο και γι' αυτό γινόντουσαν οι γάμοι, κάπως έτσι δεν ήταν. Να, έτσι και ο Μπραντ Πιτ πριν τα βραβεία Όσκαρ. Κορίτσια, ηρεμήστε. Ο Μπραντ Πιτ βρωμάει. Πάρτε το απόφαση. Περνά δίπλα του και παθαίνει. Εγώ νομίζω ότι η Ατζελίνα Τζολί το είπε για να μην τον πλησιάσει άλλη γυναίκα. Ναι, γιατί ο πρώην συνεργό τη λέει ότι είναι πολύ ζηλιάρα. Εγώ οπότε νομίζω είναι τέχνασμα. Ότι πρέπει να το αποδεχτείτε ότι αν έρθει ο Μπραντ δίπλα σα, θα φύγετε τρέχοντα. Γιατί θα σα πάρει μπόχα. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα, όχι την προπερασμένη εβδομάδα, είχαμε και το θέμα τα τατουάζ και η Αντζελίνα Τζολί έχει κάνει και τατουάζ με όνομα του Μπραντ. Οπότε δεν τον συμφέρει να βρει άλλη γυναίκα. Τον έχει βγάλει να βρωμάει, δεν θα πλησιάσει, αλλά δεν θα χρειαστεί να βγάλω το τατού. Είναι απλό. Αποδεχτείτε το. Ο Μπραντ Πιτ δεν. Δηλαδή, όσο σενάριο και να γράψετε. Εκεί μου εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, θέλει να μα πει ότι αυτή που και η ίδια είναι πανέμορφη και σικ και φινετσάτη, διάλεξε για σύντροφό τη έναν άντρα ο οποίο. Είναι πάντως, να ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του έτσι, ειδική μυρωδιά. Θα σας φέρω τον Brad Pitt εδώ και άμα δεν αρχίσετε να τρέχετε. Αλεξία μου, θυσιάζεσαι για τον Brad Pitt, δηλαδή θέλω να πω ότι εσύ θα τον άντεχες δίπλα σου. Ο Brad Pitt είναι Brad Pitt. Και, παιδιά, πραγματικά δηλαδή σήμερα πρωί πρωί. Ο Brad Pitt είναι Brad Pitt, τελείωσε. Και επειδή είναι Brad Pitt, θα δέχεις και την πόχα του. Επειδή ο Brad Pitt είναι Brad Pitt και η Αλεξία είναι Αλεξία. Πάμε να φτιάξουμε τα νυχάκια σου τώρα, γιατί θέλουμε να μάθουμε ποιες είναι καινούριες τάσεις, στα νύχια, στα βερνίκια και όλα αυτά, γιατί όταν έρθει ο Brad Pitt, η Αλεξία πρέπει να είναι έτοιμη. Και ένα μανταλάκι μαζί σου. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Ελένια Κρέτη από το νύχι-νύχι της Κηφισιάς και η Άλμα, τεχνήτρια εδώ, θα μας δείξετε σήμερα ποιες είναι οι καινούργιες τάσεις στα βερνίκια, στα χρώματα και όλα αυτά. Τι μας έχετε φέρει? Ωραία, λοιπόν, έχουμε φέρει τα νιούντ. Τα νιούντ είναι μία τάση φέτος. Τα μαύρα, τα κόκκινα, τα σκούρα χρώματα με γκλίτερ, τα μεταλλιζέ που είναι πάρα πολύ μόδα. Όπως επίσης και αυτά τα γκλιτεριζέ μανό που μπαίνουν πάνω από τα απλά μανό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα νυχάκι. Ωραία. Τώρα θα το δούμε στο χέρι της Αλεξίας. Και μετά. Που έχει περαστεί. Έχει μια βάση Αλεξία επάνω. Έχει μια βάση, οπότε μπορούμε έχει τώρα να. Έχει μια βάση, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αυτό με είναι χρώμα. Κόκκινο. Σ' αρέσει το κόκκινο? Πάρα πολύ. Και τώρα που έχονται για γιορτές, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Να δούμε, λοιπόν, αυτό είναι το κόκκινο της Φεράρι. Της Φεράρι. Ναι, που είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Είναι διαφορετικό κόκκινο, είναι καινούριο κόκκινο. Είναι ένα έντονο κόκκινο, ντοματί, το οποίο είναι πολύ μόδα, συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τα μαύρα. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ταιριάζει και με το κραγιόν σου, Αλεξία. Ναι, θα κάνουμε το match. Το match με το κραγιονάκι του. Λοιπόν, είναι τέλειο. Αυτό λοιπόν, που είναι και πολύ έτσι ενδιαφέρον, να δούμε και τα χέρια της κυρίας Κρέτσι, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα. Όχι της Αλεξίας, της κυρίας Κρέτσι, που έχουν τα χρώματα αυτά τα σκούρα. Για πείτε μας, αυτό τι είναι? Αυτό είναι γαλλικό με μαύρο, ματ και γυαλιστερό. Είναι ματ μαύρο γαλλικό με γυαλιστερό μαύρο. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι ένα νεκροκεφαλή. Νεκροκεφαλή, η οποία κολλάει πάνω στο μανό και είναι σαν κόσμημα. Αντί να φοράς ένα ωραίο δαχτυλίδι, δεν φοράς αυτό. Και κρατάει αυτό. Και κρατάει, δεν φεύγει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά, όταν τελειώσει το μανό, χαλάσει. Το βγάζουμε και το ξαναχρησιμοποιούμε. Και το κρατάς και το ξαναχρησιμοποιείς. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα κόκκινα. Να κάνουμε και ένα άλλο χρωματάκι. Ναι, να δούμε και τα πιο τα να δούμε, σκούρα λοιπόν, χρώματα. Και τα σκούρα χρωματάκια που έχουμε εσείς εδώ. Εσείς όμως έχετε εδώ. Εγώ έχω σχεδόν βάλει ένα μελιτζανί χρωματάκι. Που είναι αυτό. Ναι. Έχω βάλει ένα μεταλλιζέ που είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Ναι. Τα μεταλλιζέ τα μανώ. Που είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Μοβ, έτσι. Μοβ, βεβαίως. Μετά έχω βάλει ένα νιούντ χρωματάκι, εδώ. Ως βάση και μετά τι έχετε βάλει, γκλίτερ πάνω. Τι είναι αυτό, γκλίτερ. Και από πάνω έχει περάσει άλμα ένα γκλίτεράκι. Ναι, εδώ. Το οποίο ναι. Μπαίνει στην άκρη του νυχιού σαν... Σαν design. Σαν διάσπαρτο λίγο. Ναι, θα το δείξω τώρα λιγάκι πώς μπαίνει. Μπορεί να μπει και στο κόκκινο, δηλαδή σε όποιο χώρο. Βεβαίως, όπου θέλεις το βάζεις. Αυτό τώρα είναι το καινούριο γαλλικό. Αυτή που είναι λέμε. Η καινούρια τάση.
γαλλικό. Το γαλλικό δεν είναι στη μόδα πλέον. Το γαλλικό, με το γαλλικό εννοώ τη διχρωμία, ας πούμε. Τη διχρωμία, ακριβώς. Η άκρη του νύχιου έχει άλλο χρωματάκι. Ακριβώς. Δίνουμε μια φωτεινότητα στο νύχι, του κάνουμε ένα ωραίο σχέδιο και το κάνουμε λίγο διαφορετικό, πιο ενδιαφέρον. Και αυτά εδώ που βλέπω, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, αυτά... τι είναι αυτό, φύλλο χρυσού. Αυτό είναι φύλλο χρυσού, ναι. Και χρησιμοποιείται στο νύχι. Ακριβώς, ναι. Μπορεί να μπει πάνω στο κόκκινο και να το κάνει τελείως διαφορετικό. Κοστίζει πολύ αυτό, όχι, ας πούμε, τίποτα, το φύλλο χρυσού, δεν. Φθηνό, τίποτα, ένα design. Δεν είναι δηλαδή χρόνεται. Ότι κοστίζει τώρα υπορροφικά, όχι, τίποτα, δηλαδή, αν ακούσει κανείς ότι βάζω, ας πούμε, στο νύχι μου όχι, φύλλο χρυσού, θα πιστέψει ότι θα του είναι κοστίζει πολύ πάρα φθηνό. Πολύ. Είναι πολύ φθηνό. Πάρα πολύ ωραίο, γιορτινό. Δεν χρειάζεται καν να φορέσει ούτε δαχτυλίδι ούτε τίποτα. Κοίταξε, είναι κόσμημα από μόνο. Ήδη πάνω στον νύχι. Λοιπόν, μετά είναι τα νιούτ, σαν και αυτό που έχω εγώ στο νύχι μου. Ωραία. Να δούμε στην Αλεξία άλμα. Δεν ξέρω από αυτά τα σκούρα τα χρώματα. Πού είναι αυτό το μιλτζανί. Ποιο σας αρέσει. Αυτό. Αυτό, αυτό είναι το σκούρο. Ναι. Καινούριο χρώμα και καινούριο αυτό. Χρώμα. Σκούρο, μελιτζανί, πολύ μόδα. Πάνω σε ένα οβάλ νύχι, γιατί έχουμε κάνει ένα οβάλ σχέδιο εδώ πέρα. Ένα οβάλ σχήμα στο νύχι. Γιατί είναι πάρα πολύ μόδα φέτος, πολύ τάστο. Είναι ντεμοντέ το τετράγωνο. Δεν είναι ντεμοντέ, απλώς εντάξει, παραφορέθηκε. Οπότε ξέρετε, τώρα θέλουν καινούργια πράγματα. Καινούργια σχήματα. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά, όταν άλλαξε η μόδα από το οβάλ που πήγε στο τετράγωνο, χρειάστηκα πάρα πολύ καιρό να το συνηθίσω το τετράγωνο. Και τώρα πάλι το αντίθετο. Ακριβώς. Έχει γυρίσει το οβάλ, γιατί τα ρούχα είναι σίξτις φέτος. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι μαύρο, δηλαδή δεν είναι αυτό το σκούρο του. Όχι, μαύρο, είναι λίγο γλυκό. Ένα μελιτζάνο, μαύρο σκούρο. Να δούμε όμως και ένα μαύρο-μαύρο. Ωραία, να δούμε και ένα μαύρο-μαύρο. Αυτό είναι το μάτι, αυτό άλλο θα δείξεις, το μαύρο. Ωραία. Θα δείξουμε. Ναι. Γενικά τι επιλέγουμε, μάτι, γυαλιστερό. Η Ελληνίδα δεν είναι εξοικειωμένη με το μάτι, είναι εξοικειωμένη με το γυαλιστερό. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε λίγο τάσεις, κάποιες θα το βάλουν, κάποιες δεν θα το βάλουν. Η Ελληνίδα θέλει να γυαλίζει τον νύχι της. Ναι, αλλά πιστεύω ότι τα πιο νέα έτσι κορίτσια έχουμε μάθει, νομίζω, θα το βάλουν. Ότι δηλαδή πρέπει να έχει γυαλάδα, γι' αυτό βάζουμε και τα γυαλιστικά από πάνω. Ναι, το γυαλιστικό πλέον δεν είναι τόσο μόδα φέτος, γιατί έχουμε και τα μετάλλιζε μανό, σαν και αυτά που δείξαμε. Δηλαδή αυτό το μανό είναι λίγο δύσκολο να το βάλει η Ελληνίδα, είναι της κανέλας. Είναι της κανέλας, ναι. Και ποιες το φοράνε αυτό που λέτε, τα φοράνε ή κάποιες πιο μοντέρνες, ή κάποιες πιο φάσιον. Γιατί η Ελληνίδα δεν είναι μοντέρνα. Είναι μοντέρνα, αλλά δεν είναι εξοικειωμένη αυτά. Ναι. Καταλάβατε γι' αυτό το λόγο. Δεν τολμάμε τόσο πολύ έτσι τα πιο προχωρημένα χρώματα. Θέλουμε τα πιο ήσυχα, τα πιο... Να το δείξει λίγο η άλλη. Σου πάει το σκούρο, Αλεξία, ε. Έχεις κανένα κάνει τόσο σκούρο. Ναι, και νομίζω ότι... Για τώρα για το χειμώνα, ειδικά σε πιο κοντά νύχια, είναι ό,τι πιο μάστ. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά και ταιριάζει και με τα πάντα. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο χρώμα. Και κοιτάξτε πάει με τα μπέζ. Ωραίο που είναι πάρα πολύ λίγο. Ωραίο. Πάει με τα λευκά που είναι πάρα πολύ μόδα φέτος, τα λευκά στα ρούχα. Ένα ωραίο νύχι με ένα ωραίο κραγιόν τέτοιο. Θα είναι υπέροχο. Ποιο ψηφίζεις, Αλεξία, από αυτά που έβαλες? Ψηφίζω, νομίζω, το μεσαίο, το σκούρο. Το μελιτζανί. Και το μελιτζανί μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Λέβαια, α, το μαύρο, το μαύρο λες. Πάρα πολύ ωραίο. Γενικά βλέπω όλα αυτά γκλιτεράκια, βλέπω εδώ αστεράκια. Ναι, τα βάζουμε για design, γιατί αυτά έρχονται όλα από την Αμερική. Στην Αμερική, ξέρετε, οι γυναίκες είναι λίγο πιο προχωρημένες, οπότε και εμείς παίρνουμε πιο από και τις τάσεις. Βλέπω κάτι τάσεις φοβερές, βέβαια θα το τολμούσα εγώ. Εντάξει, για ένα βράδυ να πας κάπου, ωραίο θα είναι. Και αυτό για είναι το glitter που έχετε αυτό βάλει. Αυτό είναι το glitter που έχω βάλει εγώ εδώ, με ένα nude χρώμα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και για νηφικό. Δηλαδή, μια κυρία που παντρεύεται, που βαφτίζει, που θέλει να πάει κάπου πολύ επίσημα, βάζουμε μια βάση με ένα μανό νιούτ και από πάνω περνάμε τα κλειτεράκια και κάνει αυτό το. Να το δείξουμε γενικά, στα Αλεξία. Τα νιούτ ταιριάζουν σε όλα τα χέρια. Η Ελληνίδα δεν είναι πολύ εξοικειωμένη με το νιούτ, γιατί έχει ένα δέρμα λευκό. Το καλοκαίρι είναι πιο πολύ στη μόδα που τα φοράνε οι Ελληνίδες, αλλά τώρα είναι τάση απ' έξω. Για να δω εγώ τώρα, γιατί έχω μια απορία. Βάζω εγώ, δεν μείνω. Ναι, ναι. Βάλω ό,τι νομίζεις. Γιατί κι εγώ είμαι, ας πούμε, ανοιχτόχρωμη. Δεν είναι κακό. Ταιριάζουν απλά, όλα. Απλά δεν σε τονίζει. Απλώς δεν τονίζει. Είναι τόσο ήσυχο, πολύ, ναι. Όπως σε εντυμένη όμως ταιριάζει. Ναι, γιατί πολλές φορές ψάχνουμε, ας πούμε, και κάτι που μπορεί να ταιριάζει, δηλαδή, να το φοράμε από το πρωί. Αυτά τα χρώματα βράδυ, ταιριάζουν. Γιατί, ας πούμε, το γκλίτερ, το να πας, ας πούμε, στη δουλειά σου, μπορεί να είναι ωραίο για το βράδυ, για τη βόλτα. Ναι. Αλλά τέτοιο... αν πας, ας πούμε, στη δουλειά σου το πρωί. Σίγουρα, δεν μπορεί να το βάλεις το πρωί. Αυτό είναι για μια ειδική περίπτωση.
Είναι πολύ εντυπωσιακό για το βράδυ. Αυτό είναι το μελιτζανί. Αυτό είναι το μελιτζανί. Ναι. Αυτό είναι πολύ μόδα φέτος. Γιατί και τα κραγιόν τα αντίστοιχα έχουμε μελιτζανί φέτος. Οπότε τα ταιριάζουμε πάρα πολύ ωραία. Το έβαψα εγώ, αλλά δείτε το. Μια αυτό χαρά. Μου αρέσει πολύ. Μια χαρά. Τέλεια. Ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό ήσυχο και θεωρώ ότι φοριέται μια χαρά και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Ευχαριστούμε, χαρικά που σας είδαμε. Πήραμε μια ιδέα. Ελπίζω να σας θα φορέσουμε φέτος. Ναι. Εσύ το μεσαίο θα επιλέξεις, εγώ, το μαύρο. Ναι. Εσύ. Εγώ νομίζω ότι θα τολμήσω το μελιτζανί. Και πάει και στο χρώμα του δέρματός σου νομίζω. Μας τολμίζει λιγάκι. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε χαρικά πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δώσουμε δωράκι. Νίκος Φόσκολος. Ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και... μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλλας αποκλειστικά αύριο στο μαγκαζίνο Live. Ξεχνάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου, φτάνει καρδιά μου να μ' αγαπάς. Να είμαστε και πάλι και πάμε τώρα στην Γάβδο. Και θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο που είχαμε δείξει. Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο το οποίο είχαμε δείξει πέρυσι, που είχε την μοναδική μαθήτρια στη Γάβδο, η οποία είχε μία επιθυμία. Πάμε να δούμε ποια ήταν αυτή η επιθυμία η οποία έγινε πραγματικότητα φέτος. Για πάμε. Αλλά δεν θα θέλαμε κι άλλα παιδάκια εδώ, ε? Ναι. Τι θα κάνατε με τα παιδάκια, τους μαθητές σου? Θα παίζαμε, θα τσεκωνόμασταν από και από. Ναι. Θα λέγαμε τα νέα σας, τι έκανε ο καθένας κάθε μέρα. Ναι, θα λέγαμε, τι άλλο θα κάναμε. Θα μοιραζόσασταν μυστικά, αν είχες δηλαδή μία κολλητή φίλη. Δεν θα τις έλεγες όλα σου τα μυστικά, ε? Ναι. Πώς κάνεις με τη χάρη? Αν την εμπιστεύουμε. Μπράβο, ναι, αν την εμπιστεύεις. Αλλά τους φίλους μας, τους κολλητούς, δεν τους εμπιστευόμαστε. Ε, ναι. Όταν κάποιος είναι ο καλύτερος μας φίλος, πάει να πει ότι τον εμπιστευόμαστε. Και ό,τι και αν του λέμε, αυτός το κρατάει, δικό του. Και το ίδιο κάνει και αυτός με εμάς, ε? Ναι. Η επιθυμία της μικρής έγινε πραγματικότητα. Υπάρχει και δεύτερο παιδί στην Γάβδο από φέτος. Και επειδή είναι όλοι πολύ χαρούμενοι, θέλω να συνδεθούμε με τη Γάβδο και με την Αγαθή Τσούντι, η οποία είναι καινούρια δασκάλα εκεί, και με την μαμά της 9χρονης μαθήτριας, που είναι καινούρια μαθήτρια από φέτος, την κυρία Ζωή Θοδωρίδου. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να ρωτήσω εγώ πρώτα τώρα την δασκάλα, πώς και πήγε στην Γάβδο να δουλέψει, να δώσει, ας πούμε, μαθήματα σε αυτά τα δύο παιδάκια φέτος. Ναι, η Γάβδο για μένα προέκυψε σαν έκπληξη, δεν το περίμενα. Ήρθε τυχαία. Περίμενα ότι θα δουλεύω στα Χανιά και ξαφνικά προέκυψε η Γάβδος. Αλλά είμαστε εδώ και είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία για μένα.
Να ρωτήσω κάτι, σας φάνηκε στην αρχή λίγο περίεργο που έτσι ακούσατε ότι θα έχετε μόνο δύο μαθητές, δύο μαθήτριες συγκεκριμένα. Πάρα πολύ περίεργο. Πάρα είναι πολύ σαν περίεργο. Ιδιαίτερα, έτσι. Σαν ιδιαίτερα μαθήματα είναι. Βέβαια, ναι, και καθημερινά, χωρίς φωνές, χωρίς αυτό το πανικό που επικρατεί στα μεγάλα τα σχολεία, μου φαίνεται ακόμα περίεργο που είμαστε δηλαδή τώρα πλέον στους δύο μήνες σχεδόν. Πώς πάνε τώρα τα μαθήματα, φαντάζομαι ότι και τα δύο παιδιά, ενώ δεν είναι η ίδια ηλικία, έτσι δεν είναι, δεν έχουν την ίδια ηλικία. Όχι. Είναι σε διαφορετικές τάξεις. Από εκεί και πέρα, στο διάλειμμα παίζουν μεταξύ τους τώρα. Τι γίνεται, για πείτε μας λίγο, γιατί κανένας από εμάς δεν έχει ζήσει σε σχολείο με δύο μαθητές. Ναι, παίζουν. Είναι πολύ... Έχουν δεθεί αρκετά και τα πάνε πολύ καλά τα κορίτσια. Έχουν γίνει φίλες. Το διασκεδάζουμε. Παίζουμε και μαζί, τρέχουμε. Να γινόμαστε έτσι περισσότερες για να περνάμε καλύτερα και στα διαλύματα. Είναι μια χαρά, όχι, το πάνε πολύ καλά και το ευχαριστούνται. Κυρία Ζωή τώρα, εσείς που είστε η μαμά της καινούργιας μαθήτριας, εσείς πώς αποφασίσατε να πάτε στην Γάβδο και πώς σας φαίνεται? Ήταν μια επιθυμία χρόνων, γιατί έρχομαι χρόνια στο νησί και με της κρίσης είπαμε να καλυτερεύσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Έχετε κάποια καταγωγή από εκεί? Όχι. Μια δύσκολη απόφαση. Χρόνια τώρα έχουμε ερωτευτεί τη Γάβδο, σαν τουρίστες αρχικά. Και ήταν επιθυμή χρόνια τώρα να έρθουμε. Φαντάζομαι ότι σίγουρα πριν πάρετε αυτή την απόφαση, κυρία Ζωή, ότι ενημερωθήκατε και για το σχολείο της μικρής, της Εύας, της κόρης σας. Εννοείται. Δεν ήταν, ας πούμε, αυτός ένας παράγοντας, δεν ξέρω, δύσκολο σίγουρα. Ανασταλτικός το να πάτε εκεί, ναι. Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα τα έχουμε. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να υπήρχαν λίγο περισσότερα εδώ. Mm-hmm. Αλλά και τα δύο κορίτσια περνάνε πολύ καλά και πλέον είναι κοντά στη φύση. Η καλή πλευρά είναι ότι είναι αυτό που είπατε ακριβώς, σαν ιδιαίτερα τα μαθήματα που κάνουν. Ναι. Έχουν μια δασκάλα που περνάνε και οι τρεις τους πολύ ωραία. Οπότε ναι, υπάρχει λίγο κλειντό ότι... λιγότερο παιδιών, αλλά... Ναι, δεν αισθάνεστε ότι της λείπει κάτι της μικρής, έτσι, τώρα που έχετε μια εμπειρία δύο μηνών? Της λείπουν οι φίλοι της, σίγουρα της λείπουν οι φίλοι της. Τα πιο πολλά παιδιά. Ναι, της λείπουν οι συγκεκριμένοι, οι φίλοι που είχε στο παρελθόν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι παράγοντες, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ φύση και αγαπάει τον τόπο. Και περνάει και όμορφα με την Ιωάννα και με τη δασκάλα της, οπότε υπάρχει μια ισορροπία σχετική. Σας εύχομαι ότι το καλύτερο έτσι για το καινούριο ξεκίνημά σας και στις δύο. Ευχαριστώ πολύ. Στο επαγγελματικό επίπεδο ως δασκάλα και η άλλη έτσι ως απόφαση οικογενειακή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά μαθήματα στις μικρές και να περνούν όμορφα και τουλάχιστον η μικρή Ιωάννα δεν είναι πια μόνη της. Μόνο ένα μειονέκτημα έχουν αυτά τα δύο κοριτσάκια. Ότι δεν θα μπορούν να κάνουν κοπάνα. Θα συνεννοούνται με την καθηγήτρια. Με τη δασκάλα και θα φεύγουν όλοι μαζί. Λοιπόν, την καλημέρα μας στην Γάβδο, σε όλους που μας βλέπουν από εκεί και εμείς πάμε τώρα να δούμε. Μπορεί να έχουμε και μια τηλεφωνική γραμμή από την Γάβδο, ποιος ξέρει. Πάμε να δούμε αν μπορέσουμε, Στέφανε, να δώσουμε το tablet PC μας. Τι έχεις ετοιμάσει, έχεις ετοιμάσει τίποτα δύσκολο? Κάτι, δεν πιστεύω. Κάτι πολύ πολύ εύκολο. Πολύ, πάρα πολύ εύκολο. Ωραία, γιατί θέλω να δώσω αυτό το πολύ ωραίο tablet PC σήμερα, με το πολύ 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 ωραίο χρώμα. Τέλει. Για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Στέφανε. Καλημέρα. Έλα, με. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από την ωραία Θεσσαλονίκη! Από την ωραία Θεσσαλονίκη! Καλημέρα σας, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Πώς είστε? Καλά είμαστε εσείς! Μια χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω! Και εμείς εσάς, πώς σας λένε? Με λένε Καλλιόπη! Καλλιόπη, πολύ ωραία! Λοιπόν, ο Στέφανος μου υποσχέθηκε ότι το τραγούδι μας είναι εύκολο. Τώρα θα δούμε...
Θα το δούμε μαζί αν λέει αλήθεια. Είστε έτοιμοι? Για να δούμε, για να δούμε. Ωραία, για πάμε. Πάμε. Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Και συμμετοχή για το διαγωνισμό. Μπράβο! Μπράβο! Νομίζω ότι άνετα το λέγατε όλο το τραγούδι, κυρία Καλλιόπη. Το ξέρετε όλο? Το ξέρω και μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ, πάμε λίγο να το τραγουδήσουμε μαζί με τον Στέφανο, έτσι όλο όσο θυμηθείτε. Πάμε, ναι, λίγο. Καλά, το τάμπλετ το έχετε κερδίσει, είναι δικό σας, έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητώ. Ευχαριστώ. Πάμε γιατί λίγο όχι να σας ακούσουμε, γιατί σας βλέπω υποψήφια για το διαγωνισμό μας εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Μία ζωή με κρατάνε. Μαζί τώρα, κυρία Καλλιόπη. Με ένα σπάγκο κι ό,τι κακό κάνα πάντα το αφεντικό. Α, λίγο θα μπερδεύτηκα, ε! Εγώ είμαι ο φταίχτης και... Ο φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μπράβο! Μπράβο σας! Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καλλιόπη, περιμένετε, κυρία Καλλιόπη. Ορίστε. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τραγούδι? Όχι. Όχι, σας βγαίνει έτσι. Μην μου βάζετε ιδέες. Όχι, γιατί, σας βάζουμε ιδέες, γιατί έχουμε και το διαγωνισμό μας εδώ που όλα λέει και μπορούν ο Στέφανος ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Λέτε. Εργάζεστε, κυρία Καλλιόπη? Όχι, δεν εργάζομαι. Όχι, νάτα. Έχετε ελεύθερο χρόνο να διαθέσετε? Βέβαια. Νάτα. Λοιπόν, είδες. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε όμως κοντά μας τώρα να δείτε και το teaser του διαγωνισμού για να πάρετε τηλέφωνο. Αν και εμείς τώρα το τηλέφωνο σας το έχουμε καταγράψει, η αλήθεια είναι, για το διαγωνισμό. Να είστε καλά, πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Φοβερή η κυρία Καλλιόπη. Φοβερή. Λοιπόν, για να δούμε αν θα προλάβουμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή. Έτσι. Γιατί θέλουμε να δώσουμε δωρά και το τάμπλετ το δώσαμε, αλλά έχουμε και άλλα δώρα να δώσουμε. Οπότε εσείς μη σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-5550-550. Έχουμε και μίξερ να δώσουμε, τη Kenwood. Τα πάντα έχουμε εδώ, ό,τι θέλουμε. Γεια σας, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Θα μαγειρέψουμε σήμερα μπιφτέκια γεμιστά. Χρήστος Τζιέρας, σεφ, μάγειρας, από το Chef's Club. Από το Chef's Club και στο Chef's Club και κάποια εστιατόρια που επιβλέπω. Και σε ένα από αυτά μαγειρεύω καθημερινά κάτω στο όμορφο Πασαλιμάνι, στο ιστορικό Μπελαμί. Αυτά είναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ και μπιφτεκάκια και κεφτεδάκια και τρελαίνομαι, γιατί είναι η αδυναμία μου τα κεφτεδάκια και άμα είναι και γεμιστά, ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι. Πώς το πειραγμένο. Διάλεξα ένα δημοφιλές πιάτο, πολύ παραδοσιακό, πολύ ελληνικότατο. Τα κεφτεδάκια που όλοι τώρα αναπολούμε, τα παλιά ελληνικά, έτσι, μαμαδίστικα φαγητά. Αλλά επειδή πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ, να το πειράξω λίγο, να βάλω ένα μοντερνισμό μέσα. Τα έβαλα λίγο τυράκι καπνιστό. Αχ, μ' αρέσει πώς το λέτε αυτό, μοντερνισμό μέσα. Μάθαμε και καινούργια λέξη. Λοιπόν, να πάμε να δούμε την κάρτα για τα υλικά, καταρχάς, για να μπορούν να σημειώσουν και οι τηλεθεατές μας στο σπίτι. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, για να σημειώσετε κι εσείς και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια γεμιστά. Με τυρί, έτσι. Με τυρί καπνιστό του Μετσόβου. Του Μετσόβου. Γιατί το συγκεκριμένο τυρί? Γιατί μας δίνει μια πικάντικη γεύση που σε συνδυασμό με την δροσερή ντομάτα που θα βάλουμε σαν σαλάτα και τη σάλτσα από σαφράν Κοζάνης θα μας δώσει ένα έτσι πολύ
έντονα γευστικό χαρακτήρα. Ωραία. Πάμε να τα φτιάξουμε, κύριε Χρήστο. Λοιπόν, το μυστικό εδώ στο κιμά είναι το εξής. Πρέπει να βάλουμε τρία είδη κιμά. Mm-hmm. Μοσχαρίσιο, χοιρινό και αρνί. Ο συνδυασμός γίνεται γιατί η λιπαρότητα του αρνιού και του χοιρινού mm-hmm. μας δίνει πιο πολύ γεύση. Τι βάζουμε, είναι απλό. Βάζουμε όλα τα υλικά, τα οποία είναι το κρεμμύδι. Το οποίο δεν χρειάζεται να το κόβετε και πολύ ψιλοκομμένο, μπορούμε να το κόψουμε και στον τρίφτη. Ανάλογος και πώς το θέλει κανείς. Πώς το θέλει. Και το βάζουν και στο μίξερ, αλλά ναι. Το κόβουν και λίγο πιο χοντρό. Στη συνέχεια βάζουμε σκορδάκι, και εδώ εξαρτάται πόσο πικάντικο θέλουμε mm-hmm. το κεφτεδάκι ναι. μας. Μυρωδικά. Μαϊδανό ναι. πάρα πολύ. Πολύ, ε. Πολύ. Mm. Γενικά τα μυρωδικά είναι αυτά που θα μας δώσουν έντονη γεύση, ωραία. Ένα χαρακτήρα στο φαγητό, δυόσμο. Δυόσμο. Mm-hmm. Θα βάλουμε λίγη σόδα, αναψυκτικό σόδα. Τι βοηθάει η σόδα? Θα σας πω. Η σόδα θα μας το κάνει αφράτο. Mm-hmm. Και θα βάλουμε και λίγο ξύδι επίσης. Και που ξύδι. Επίσης συντελεί στο να έχουμε έναν αφράτο κεφτέ. Ναι, γιατί πολλές φορές μας βγαίνουν έτσι σφιχτά τα κεφτεδάκια και δεν ξέρουμε τι φταίει. Είναι αυτό, είναι ότι δεν βάζουμε αρκετό ψωμί, το οποίο mm-hmm. πρέπει να μουλιάσουμε και να στραγγίξουμε αρκετά. Οπότε τελικά, κύριε Χρήστο, το ψωμί δεν είναι ότι το στεγνώνει το κεφτεδάκι, ίσα ίσα του δίνει έτσι αυτό το δίνει αυτή αφράτο. Την, το αφράτο, το mm-hmm. βουτυράτο, αυτή την ευχή, την πάρα πολύ μαλακή. Φυσικά στα πολύ παλιά χρόνια έπαιζε και άλλους ρόλους. Ήταν να φτουρήσει το κεφτέ, να βγει περισσότερο. Αλάτι, ναι. πιπέρι και σε αυτό το σημείο μπορούμε ή να βάλουμε το τυρί κομμένο σε κύβους μέσα ναι. ή να το πλάσουμε εκείνη την ώρα. Εγώ θα σας δείξω τον εύκολο. Ωραία. Να το βάλουμε μέσα στο μείγμα. Ναι, γιατί θέλουμε τα εύκολα και τα γρήγορα. Εύκολα, τα εύκολα και τα γρήγορα για να μπορούμε να το κάνουμε. Και τα οικονομικά. Και τα οικονομικά. Φυσικά όλο αυτό το φαγητό είναι πάρα πολύ οικονομικό. Ωραία, και ένα αυγό. Για να δες. Mm-hmm. Και γι' αυτό σας ήρθα έτοιμος με τα γαντάκια. Ωραία. Αρχίζει το ζύμωμα. Το ζύμωμα είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Επειδή γενικά τελευταία ψάχνω όλη την Ελλάδα τις τοπικές συνταγές, συζητάω με τις γιαγιάδες, τις μαμάδες ναι. και τους παλιούς μάγειρες, λένε ότι ένα ακόμα μυστικό στο κεφτεδάκι ναι. είναι να το πλάσουμε αρκετή ώρα. Γιατί μέσα από αρκετή ώρα ενσωματώνονται όλα τα υλικά ναι. και απελευθερώνουν τα αρώματά τους. Mm-hmm. Επίσης έχουμε ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει να το ζυμώνουμε για πολλή ώρα. Για πολλή ώρα. Για πολλή ώρα, σίγουρα σε αυτό τα γάντια μας βοηθάνε. Εννοείται. Και είναι κάτι που οι περισσότεροι το βαριόμαστε, αλλά πιστέψτε με, δεν έχει καμία σχέση το τελικό αποτέλεσμα. Το μη ζυμωμένο κεφτεδάκι με το αρκετά ζυμωμένο. Λοιπόν, η ντοματούλα τώρα που βλέπω εδώ πότε μπαίνει? Η ντοματούλα θα κάνουμε στο τέλος μια σαλατούλα που τη βλέπετε δίπλα, δηλαδή όπως ναι. είναι φρέσκια. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και τα ίδια μυρωδικά, για να μην κάνουμε ναι, άλλο κόπο, ναι. που χρησιμοποιήσαμε για το κεφτεδάκι. Ντομάτα δεν βάζετε μέσα στο κεφτεδάκι? Μπορούμε να βάλουμε και μπορούμε να βάλουμε. Εννοείται. Ντομάτα. Δεν θα βάλουμε εμείς. Όχι στο συγκεκριμένο. Γιατί θα μπει στη σάλτσα από πάνω. Θα το κάνουμε σαν σαλάτα, σαν mm-hmm. συνοδευτικό. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ούζο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και φέτα. Όχι, θέλουμε κάτι που να μπορούν να τρώνε και τα παιδιά. Ακριβώς. Οπότε να μην φτιάχνουμε δύο φαγητά. Ωραία. Εγώ εδώ τώρα σας έκανα για να μην χάνουμε πολλή ώρα. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία αυτή είναι εύκολη. Είναι ένα απλό ζύμωμα. Mm-hmm. Πρέπει να το φτιάξουμε. Στη συνέχεια, μέχρι που να βάλουμε ναι. το λάδι μας να κάψει, mm-hmm. για να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Ωραία. Σε ένα κατσαρολάκι δίπλα mm-hmm. έχουμε ούζο, το ούζο. Οποίο βάζουμε μία ποσότητα ναι, μικρή, ναι. ίσα ίσα για να μας πάρει το άρωμα. Αν δεν θέλουμε ένα ένταση, σφινάκι, ένα σφινάκι ας πούμε, mm-hmm. αν δεν θέλουμε ένταση, ιδιαίτερη ένταση, ναι. Μπορούμε εδώ με πολύ προσοχή και κλειστό τον απορροφητήρα να το φλαμπάρουμε για να φύγει όλη η αλκοόλη και να μας μείνει μόνο η γεύση. Μόνο η γεύση. Απλά θέλει λίγη... Λίγο ζάκι. Ναι, θέλει λίγη προσοχή όλο αυτό το πράγμα, γιατί οι περισσότερες γυναίκες, νοικοκυρές, δεν ξέρουν ότι η φωτιά με ανοιχτό τον απορροφητήρα δημιουργεί ανάφλεξη. Και έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα, οπότε εμείς φροντίζουμε να τα λέμε αυτά. Όχι να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Στη συνέχεια. Τι βάλαμε τώρα? Προσθέτουμε έναν ζωμό κοτόπουλου, ναι. τον οποίο το κάνουμε με τον απλό τρόπο που ξέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ έτοιμοι. Κίβι. Όχι, κίβι, υπάρχουν και πιο ποιοτικοί ακόμα. Α, αυτό που είναι σε μεριδούλα. Σε μεριδούλα κτλ. Που είναι αφιδατωμένο. Πιο φυσικό ζωμό, mm-hmm. χωρίς πολλά G, ε κτλ.
και βράζουμε όλο το μείγμα προσθέτοντας και λίγη στο τέλος κρέμα γάλακτος. Mm-hmm. Η κρέμα γάλακτος θα μας δώσει αυτό το βελούδινο, το βελουτέ. Θα μας κάνει μια υφή έτσι ωραία. Ναι. Αλάτι πιπέρι δεν ξεχνάμε ποτέ στα φαγητά. Ναι. Γιατί αυτό δεν διδάσκεται, κάνει τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου που μαγειρεύει. Είναι το αλάτι και το πιπέρι στη ζωή. Στη ζωή. Και στο τέλος, ένα πολύ αξιόλογο μυρωδικό. Κρόκος κοζάνης, που βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη. Έχουμε και εμείς κρόκο, όλοι το λέγανε σαφράν μέχρι σήμερα, μέσα στο μοντερνισμό και σε όλα τα ξενόφερτα που είχαμε στη δεκαετία που πέρασε. Ένα πάρα πολύ ωραίο μυρωδικό, το οποίο αφήνουμε να μας δώσει και αυτό τα αρώματα μέσα στη σάλτσα, βράζει. Mm-hmm. Νομίζω είμαστε... Ναι, έχει πάρα πολύ ωραία αρώματα. Διακριτικό είναι το ούζο όμως, είναι διακριτικό, ναι. Ναι. Και ωραία, τώρα... Νομίζω ότι το λαδάκι έχει αρχίσει να ετοιμάζεται. Εγώ έχω φτιάξει ένα μείγμα λίγο πιο ενσωματωμένο εδώ, γιατί αυτό χρειάζεται κάποια ώρα να δέσει, να μπει στο ψυγείο, mm-hmm, τουλάχιστον 2 ώρες, mm-hmm, για να έχουμε αυτό που προσπαθούμε να πούμε τόση ώρα. Δηλαδή ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Ναι. Ναι, όντως έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Φτιάξω εγώ ένα. Α, φτιάξτε, γιατί όχι. Υπάρχει κανένα κόλπο έτσι στο τηγάνισμα γενικά? Στο τηγάνισμα τώρα τι θέλει? Θέλει μία σταθερή θερμοκρασία, ναι, ελαφρώς αλευράκι, mm-hmm, και να ψιλοκάψει λίγο το λάδι, γιατί αλλιώς αν κάνεις αυτό, ναι, που έκανα εγώ τώρα, είναι λάθος. Πρέπει να έχει αναπτύξει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ναι, δηλαδή να είναι σε ένα σημείο βρασμού. Ναι. Σε ένα σημείο βρασμού. Σε αυτό το σημείο απλά θα μας το, αυτό που λένε και θα το λιώσει. Θα το λιώσει, θα του αρρωστήσει το φαγητό που, mm-hmm, λένε και οι παλιές οι γυναίκες. Ωραία, εμείς τώρα όμως, μας καίγεται και η σάλτσα εδώ. Μια χαρά είναι και η σάλτσα. Εμείς θα κάνουμε έτσι απλά να δείξουμε στους τηλεθεατές. Εντάξει, νομίζω ότι και φτεδάκια πάνω κάτω όλοι ξέρουμε να κάνουμε. Το θέμα είναι η συνταγή, τη βάζουμε μέσα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή όλη αυτή τη διαδικασία την ξέρουμε και εγώ ήρθα για τη συνταγή και το συνδυασμό, να σας δώσω έτσι ένα ωραίο tip, μια ωραία ιδέα για σήμερα. Ωραία. Σας έφερα και το πιάτο έτοιμο, δηλαδή τα κεφτεδάκια όπως είναι, με τη σάλτσα τους και μια ωραία σαλάτα που είπαμε με ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, έξτρα παρθένο ελληνικό αλαιόλαδο, μαϊδανό και βασιλικό. Αυτό είναι. Λοιπόν, οκιμάζει δηλαδή το μείγμα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Βασικά, προεξέχει η μυρωδιά του γιος μου. Θεωρώ ότι η μαγειρική είναι γεύση. Ωραία. Και αρώματα. Πόπο, μας ανοίξει η όρεξη. Ελπίζω να σας ταξίδεψα. Τι θα κάνω τώρα, θα τα φάμε αυτά τώρα σε λίγο. Τώρα που θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ωραία, θα τα δοκιμάσουμε, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνταγή σας. Δεν σας δίνω το χέρι τώρα γιατί είναι με το αλευράκι. Και εγώ είμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ νόστιμα και καμιά φορά έτσι πρέπει να μαθαίνουμε τις θεωρητικά πιο απλές συνταγές, αλλά με το κάτι της τους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νίκος Φόσκολος. Ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και... μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλλας. Αποκλειστικά αύριο στο μαγκαζίνο Live. Επιστρέψαμε και να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για το μουσικό quiz και για όποια επικοινωνία θέλετε μαζί μας και με την εκπομπή. Είναι το τηλέφωνο αυτό. Και ασφαλώς έχουμε και τους λογαριασμούς μας, μάλλον, στο Facebook και στο Twitter. Μαγκαζίνο Live, μία λέξη, μπαίνετε και μας βρίσκετε.
Πάμε όμως τώρα να δούμε αυτό το θέμα που σας προανήγγειλα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να κάνει με την ιστορία της Σαμπρίνας και της Άννας, δύο νέες γυναίκες, οι οποίες σε πολύ μικρή ηλικία ήρθαν αντιμέτωπες με τη βία και την κακοποίηση, την ενδοοικογενειακή. Ένα θέμα το οποίο στην κοινωνία μας είναι ακόμα ταμπού και θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια εδώ. Θα ακούσουμε αυτά που μας είπανε, την ψυχή τους που μας άνοιξαν, βάσει όλων των εμπειριών που έχουν. Κοντά μας είναι ο κύριος Θόδωρος Μουσταράκης, Διευθυντής Κοινωνικών Παρεμβάσεων ΕΚΑ. Το ΕΚΑ είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ψυχολόγος. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα ταμπού, έτσι δεν είναι? Ναι, γενικότερα είναι ένα ταμπού θα έλεγα, και χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι σιγά σιγά δεν σπάει αυτό. Γίνεται μια προσπάθεια, φαντάζομαι ότι και η δική σας εκπομπή είναι μία από τις προσπάθειες, ακριβώς για να ενθαρρύνει αυτές τις γυναίκες, εκτός του να ενημερώσει όλο τον κόσμο, να ενθαρρύνει τις γυναίκες ότι υπάρχουν μέρη που μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Έτσι, και με την ευκαιρία αυτή θέλω να δείξω αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο που υπάρχει, στο οποίο υπάρχει και το τηλέφωνο αυτό, στο οποίο μπορούν να καλούν οι γυναίκες που χρειάζονται κάποια βοήθεια. Είναι το 197. Το 197. Είναι γραμμή άμεσης βοήθειας. Άμεσης βοήθειας, και είναι σημαντικό να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι υπάρχει μια τέτοια γραμμή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε μόνοι και μόνες και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μας βοηθήσει και να μας βγάλει από το αδιέξοδο αυτό στο οποίο έχουμε περιέξει. Υπάρχει άλλο ένα τηλέφωνο που είναι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, είναι το 15900, και αυτό επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε. Και τα δύο τηλέφωνα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Ωραία. Κύριε Μουσταράκη, θέλω να πάμε μαζί να δούμε τις ιστορίες αυτών των δύο γυναικών, της Άννας και της Σαμπρίνας, που έτσι δέχτηκαν να μου μιλήσουν και να μου ανοίξουν το σεντούκι της ζωής τους, το οποίο περιείχε μέχρι τώρα πιο πολύ βία και όλα τα άλλα, και όχι αγάπη και στοργή. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Τελευταία φορά. Τελευταία φορά. Τελευταία φορά. Πώς γνωριστήκατε, πόσο χρονών ήσασταν? Ήμουνα 24 χρονών, με προξενιό, γνωριστήκαμε με τον σύζυγό μου. Και πότε άρχισε το δικό σου μαρτύριο? Άρχισε μετά σε ένα χρόνο τη γέννηση του παιδιού μου. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ποιο ήταν το πρώτο δείγμα, έτσι, που σου δείξε ότι μπορεί να είναι και διαφορετικός από ό,τι τον ήξερες? Δούλευε και δεν έφερνε τα κρίματα στο σπίτι. Το παιδί μου ήταν πολύ μικρή. Χρειαζόταν όλα τα απαραίτητα, όπως χρειάζεται ένα μωρό. Mm. Αναγκαστικά άρχιζε να τσακωμούσε στο σπίτι, γιατί ζήταγε λογαριασμό που τα πήγαινε τα κρίματα, και μετά με χτύπαγε, με σέρνε κάτω στο πάτωμα. Μου λέγε ψέματα, μπορεί να τα χάλαγε γιατί έπαιζε αυτός. Και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Την πρώτη φορά που σήκωσε χέρι, τη θυμάσαι? Ναι, το Σάββατο πληρώθηκε και δεν ήρθε σπίτι μου. Ήρθε η Κυριακή μεσημέρι. Και τη λέω, πού ήσουν? Και μου λέει, πιέσεις να μου ζητάς λογαριασμό. Και με σπρώξε εκεί, με χτύπησε, μου σπάσε το κοντάρι της σκούπας. Πώς δεν άνοιξες την πόρτα εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα να φύγεις? Επειδή ήταν η μικρή και δεν ήξερα πού να πηγαίνω. Είπες ποτέ θα φύγω? Είχα πει πολλές φορές, αλλά μου λέγε θα σε σκοτώσω, αν θα φύγεις θα σε βρω. Σε απειλούσε? Ναι. Όλα τα λόγια τα ακριβά μου τελειώσανε. Πόσο καιρό έκατσες, Σαμπρίνα, σε αυτή την κατάσταση μαζί του?
χρόνια. Είχες πίεση σε κάποιον ότι είναι βίας απέναντί σου? Ναι, στον αδερφό μου. Δεν μπορούσα να σε βοηθήσουμε. Απλά αρκόταν να μην χαλάσουμε την οικογένεια, να αλλάξει και αυτός, να μην γινόταν συνέχεια δία στο σπίτι, μπροστά στο παιδί. Μετά το παιδί μεγαλώνει και έβλεπε. Και ήταν πολύ δύσκολο. Έζησε καταστάσεις και το παιδί σου. Ναι. Ήταν οι στιγμές που έφευγε από το σπίτι. Το παιδί. Ναι. Έφευγε και αρχίζανε μετά τι ψάχνανε. Ποτέ σε τέτοιο όνειρο. Θα μπορούσες να ξαναεμπιστευτείς άλλον άντρα? Όχι. Δεν πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να σε αγαπήσει για αυτό που είσαι? Όχι. Η κόρη μου όσο βγαίνει και μεγαλώνει, ούτε θέλω να της κάνει κομμάντο που θα βγεις, γιατί να φοράς αυτό, γιατί άργησες. Φτάνει αυτό που τραβήξαμε. Μην ξαναρθείς γιατί τα όνειρα. Μπορούσες να κοιμηθείς τα βράδια? Όχι. Με τίποτα. Ήμουνα την ώρα που μπαίνα στο σπίτι μέχρι Μέχρι να φύγει στη δουλειά το πρωί, ήμουν με κλάματα. Δεν μπορούσα άλλο. Δεν μπορούσα άλλο καθόλου. Αγάπη σημαίνει να έχεις θάρρος να φύγεις. Αν δεις πως το νόημα τελειώνει. Βρισκόμαστε εδώ στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών. Να μάθουμε λίγο τι προσφέρει αυτός ο ξενώνας στις γυναίκες αυτές, οι οποίες δεν βρίσκουν άλλη λύση και καταφεύγουν με κάποιο τρόπο στις αρχές και τις φιλοξενείτε εσείς εδώ. Το Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχουμε στις γυναίκες οι οποίες εισάγονται στο ξενώνα μας ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προκειμένου να έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Δηλαδή, η στέγαση πρωτίστως μέσα στο ξενώνα, η διατροφή, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη διασυνδεδεμένη με όλες τις υπηρεσίες, είτε των ασφαλιστικών ταμείων, του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, όπως επίσης και με τους Δήμους, προκειμένου βεβαίως να μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλύπτουμε κάποιο περιστατικό το οποίο θα ανακύψει. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει. Με απόλυτη ασφάλεια. Με πολύ μεγάλη βοήθεια από πλευράς κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο μπορούν να τις στηρίξουν, να τις βοηθήσουν, να σταθούν στα πόδια τους. Είναι αυτό που λέμε το επίγον και το άμεσο, και αυτή η γραμμή είναι η γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας, το 197, όπου μπορεί να καλέσει κάθε πολίτης 24 ώρες το 24ωρο όταν αντιμετωπίζει κάποια τέτοια δυσκολία, και εμείς σίγουρα θα φροντίσουμε να βρούμε τη λύση. Στρωμένα σεντόνια. Δεν έχει πνο απόψε για κάποιους το βράδυ. Έχεις δεχτεί βία? Ακριβώς, πάρα από πολύ. Τον άντρα σου. Βεβαίως, εδώ και 13 χρόνια. Φάνηκε μετά από 10 μέρες. Από 10 μέρες. Τράβηξε, ναι, από το μαλλί. Ζήτησα βοήθεια από τη σόη μου. Κανένας. Δεν πειράζει, γυναίκες τώρα μια φάπα. Του λέγανε δηλαδή να σοπάσεις εσύ, ακριβώς, ότι είσαι λάθος, ναι, εσύ. Και σήμερα όντως δεν με υποσχέει κανένα. Ζήταγα βοήθεια, κανένας δεν με υποστήριξε κανένας. Γι' αυτό και πέρασε τα χρόνια. Την πρώτη φορά λες, σε τράβηξε από τα μαλλιά. Ναι, 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 έχω και αποδείξεις, έχω και μάρτυρα. Η δεύτερη φορά, τι ήταν? Συνέχεια, συνέχεια. Μπορώ να σου πω και κάθε μέρα. Το χειρότερο συμβάν που θυμάσαι ποιο είναι, αν μπορείς να ξεχωρίσεις? Με τράβηξε και πήγα νοσοκομείο και μου σπάσε το κεφάλι, σπασμένα δάχτυλα, όλα αυτά είναι γραμμένα. Όλα αυτά μου σπάσε, κομμάτια, με τράβηξε σβάν από το μάλι ξανά, με βγάζει από την αυλή, αλλά έκανα γειτόνους και το πιάσαν, του είπαν τι κάνεις και πέτει την αστυνομία. Η οικογένειά σου δεν σε στήριξε? Καθόλου. Και μέχρι σήμερα κανένας. Γιατί όταν σε βρίσκανε το παιδί τους, την αδερφή τους, δεν ξέρω εγώ τι, στο νοσοκομείο με σπασμένο κεφάλι και σπασμένα δάχτυλα, τι σου λέγανε? Κανένας. Ότι φταίσαι εσύ? Ναι. Σε απειλούσε? Ναι, ναι. Τι σου λέγε? Ναι, ότι θα σε σφάσω, θα σε πάω πεθαμένη. Στη μάνα σου, ζωντανή από μένα δεν θα φύγεις. Μια εβδομάδα πριν να φύγω από το σπίτι, μου σκίσε το φόρεμα μπροστά στα παιδιά,
υπήρχε και βία στα παιδιά. Εκείνη τη στιγμή που σε δέρνει ο άλλος για δεύτερη, για τρίτη φορά, που δεν είναι, ας πούμε, η μία ή η πρώτη φορά που λες ότι κάτι έγινε, μπορεί να φταίγα κι εγώ. Ακριβώς, ναι. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι αυτό γίνεται συνέχεια. Ναι. Δεν αισθάνθηκες ποτέ, ας πούμε, να πεις stop, να τον σπρώξεις εσύ, να αντιδράσεις κι εσύ η βία, να αμυνθείς. Δεν μ' άφηνε, ήταν πολύ επικίνδυνο. Κάποιος μένει πάντα στο βυθό. Ασκούσε βία και στην εγκυμοσύνη? Στην αρχή μόνο, όταν ήμουν 3-4 μηνών. Στην αρχή μόνο και όταν ήμουν και 8 μηνών. Άπλωνα τα ρούχα μου και να με σπρώξει από τις σκάλες, κρατήθηκα εντελώς. Για ποιο λόγο? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Γιατί μιλάω, γιατί με ζήλευε πάρα πολύ, με πάθος με ζήλευε. Πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να έχεις μια ήρεμη, όμορφη ζωή? Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι καλά, να έχω καλά τα παιδιά μου, τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Δεν σου λέω για όταν φεύγεις το χώρο. Τι είναι το χειρότερο που έχεις ζήσει σε αυτά τα... Ποτέ δεν γέλασα. Χρόνια. Ποτέ δεν γέλασα από το στόμα μου, τα χείλια μου, ποτέ δεν γέλασα από αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ τι αισθάνεσαι για αυτόν τον άνθρωπο? Τίποτα. Τίποτα. Ούτε μίσος? Μίσος έχω. Πιστεύεις ότι αν περάσουν αρκετά χρόνια και προχωρήσεις την ζωή σου, θα μπορέσεις ποτέ να τον συγχωρέσεις? Όχι. Έχω πολύ μίσος. Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω. Κι όλο δυσκολεύει πιο πολύ. Κύριε Μουσταράκη, φαντάζομαι ότι αυτά που ακούσατε από τη Σαμπρίνα και από την Άννα είναι πράγματα που τα έχετε ξανακούσει. Δυστυχώς πάρα πολλές φορές. Και επειδή άκουγα και κάποια σχόλια που κάνατε την ώρα που παρακολουθούσαμε το βίντεο, ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Ότι πολλές φορές δεν υπάρχει στήριξη από την οικογένεια. Είναι ένα βασικό αυτό. Και ότι υπάρχει και αναβολή της φυγής. Ναι. Το πρώτο είναι σαφέστατα ένα δίκτυο, ας το πούμε έτσι, υποστηρικτικό για αυτή τη γυναίκα. Εάν δεν υπάρχει, αφήνεται μόνη της χωρίς βοήθεια. Αυτό, ξέρετε, κάτι, είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να το καταλάβω καθόλου, ούτε να το κατανοήσω, ούτε να το αισθανθώ καν, ούτε να το φανταστώ, ότι πώς μια οικογένεια δεν θα στηρίξει το παιδί της όταν βλέπει, γιατί είναι και άλλες περιπτώσεις που δεν γνωρίζουν, που είναι αυτό το κλασικό, ναι, που λένε ότι έπεσα από τη σκάλα, χτύπησα στην πόρτα, δεν βέβαια, ξέρω ότι... εντάξει, να γνωρίζουν, γνωρίζουν και να μην στηρίζουν. Ψιάζονται ή κάνουν, ποτέ δεν γνωρίζουν πολλές φορές. Κάνουν τα στραβά μάτια. Δύσκολο πολλές φορές να πιστέψει κανείς ότι τουλάχιστον οι κοντινοί άνθρωποι σκάλα, δεν το βλέπουν. Κοιτάξτε, είναι ένας πολιτισμικός παράγοντας. Και το βλέπουμε ανάλογα και την ομάδα. Ναι. Έτσι, εθνική ομάδα, το βλέπουμε πως παραλλάσσεται κιόλας. Mm-hmm. Έτσι. Μπορεί να είναι πολύ πιο... Κοιτάξτε, λιγότερο στηρικτική, ναι, η οικογένεια, ή περισσότερη. Σε εμάς στην Ελλάδα νομίζω πως, ωραία, εξελισσόμαστε αρκετά. Θα έλεγα ότι μπορούμε να πούμε ότι συχνά συναντάμε το υποστηρικτικό περιβάλλον. Πάντως, ξέρετε, μία ερώτηση που έκανα και στις δύο γυναίκες κατηδίαν είναι ότι τι πιστεύουν, ότι ένας άντρας ο οποίος θα σηκώσει μία φορά το χέρι μπορεί να είναι και μία και μοναδική και ότι θα ξαναγίνει. Και μου είπαν και οι δύο ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που σηκώνει μία φορά το χέρι θα το ξανασηκώσει μετά από ένα χύψη χρονικό διάστημα. Σε κάποιους μπορεί να είναι διάστημα μιας εβδομάδας, σε άλλους ένας μήνας και σε άλλους μετά από κάποια χρόνια. Πάντως, και οι δύο μου δεν είπαν... Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι απαραίτητο, πραγματικά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μία έκρηξη και επομένως να ασκηθεί βία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κακοποίηση με τη στενή έννοια. Επομένως, εκεί, ναι, θα μπορούσε και να μετανιώσει και να δει την πράξη του αυτός ο άντρας και να μην το ξανακάνει κιόλας.
Αυτές οι γυναίκες έχουμε την κλασική περίπτωση της κακοποίησης που λέμε, με τον κύκλο της κακοποίησης. Επομένως, μια μακριά διάρκεια, επαναληπτικότητα και συνέχεια. Και χωρίς λόγο κιόλας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το... Έτσι, προκαλεί... Ακόμα και στην εγκυμοσύνη, όπως είδαμε και στο βίντεο. Ναι. Ναι. Και στην εγκυμοσύνη δεν κάνουν πίσω πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχει... Εδώ ήθελα να κάνω αυτή τη διαφοροποίηση ακριβώς. Ότι δεν υπάρχουν φράγμα. Υπάρχει η πιθανή έκρηξη βίας σε ένα ζευγάρι που είναι μετά από μια σύγκρουση. Συμβαίνει στη ζωή μας. Όχι καλά κάνουν. Έτσι, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Και υπάρχει και η κακοποίηση. Η κακοποίηση έχει ένα άλλο. Μια άλλη υπόσταση θα την έλεγα. Έχει πιο πολύ ένα συστατικό που λέγεται έλεγχος. Είναι... Δεν σου δίνω το δικαίωμα να μιλήσεις. Ακριβώς. Θα ασκήσω βία. Δεν σου δίνω το δικαίωμα να αντιμιλήσεις. Να... Είναι η κυριαρχία, είναι η επιβολή, είναι το δικαίωμα που δεν έχεις. Και εδώ είναι το κομμάτι το... Είναι αυτό που μας είπε του και φίλου, η Σαμπρίνα, ότι της είπε ο άντρας της, ότι ποια είσαι εσύ που θα με ρωτήσεις τι κάνω εγώ τα χρήματά ακριβώς, μου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα. Έτσι. Και εδώ αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την κουλτούρα μας. Mm. Και γενικότερα παγκόσμια κουλτούρα, όχι την ελληνική. Ναι. Και εδώ είναι η ισότητα ή μη των φίλων. Τι ήθελες να ρωτήσεις. Είδαμε και στις δύο περιπτώσεις ότι η κακοποίηση για χρόνια. Η μία περίπτωση χρόνια, 7 χρόνια, η δεύτερη περίπτωση 13 χρόνια. Υπάρχουν γυναίκες που το αντιλαμβάνονται από την αρχή και φεύγουν. Και να συμπληρώσω και εγώ το ερώτημα, αν μου επιτρέπεις, Κιμ. Και οι νέες γυναίκες στην εποχή μας είναι πιο ανοιχτές στο να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το γενικεύσω, να σας πω την αλήθεια για όλες τις νέες γυναίκες. Αυτό που είπε η Βίκη, ότι υπάρχουν γυναίκες που ανοίγουν την πόρτα από το πρώτο συμβάν ή από το δεύτερο. Σήμερα υπάρχουν γυναίκες. Παλιότερα θα έλεγα πως ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα μπορεί να υπάρξουν γυναίκες και δεν μιλάω για γυναίκες μονομορφωμένες ή δεν ξέρω κι εγώ τι, επαγγελματίες ή που έχουν μια. Οικονομική δυνατότητα. Έτσι, μιλάω για οποιαδήποτε γυναίκα που θα μπορούσε πραγματικά να πει: δεν το ανέχουμε αυτό. Ξέρετε, δεν μπορεί να με χτυπάς, φεύγω. Η περίοδος στην οποία διανύουμε, που είναι η περίοδος οικονομικής κρίσης, δυστυχώς σε κάποια βήματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε αυτά τα χρόνια, μέσα στην κοινωνία μας και δηλαδή εξαλείφοντας το ταμπού αυτό, δυστυχώς θεωρώ ότι λειτουργεί κατασταλτικά, γιατί όπως ακούσαμε και από αυτές τις δύο γυναίκες και φαντάζομαι ότι συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είναι και αυτό το πού θα πάω και τι θα κάνω. Και πώς θα ζήσω και πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Είναι και οικονομικό το θέμα. Βέβαια. Και εν μέσω οικονομικής κρίσης αυτό ίσως είναι τραγικό, αλλά μπορεί να είναι κατασταλτικός παράγοντας για μια γυναίκα να κάθεται να δέχεται βία για οικονομικούς λόγους. Ανοίγεται ένα θέμα που είναι πραγματικά πονάει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα βοήθειας σε αυτές τις γυναίκες. Το να φύγω από το σπίτι, να ζητήσω βοήθεια, να φιλοξενηθώ σε ένα ξενώνα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ο ξενώνας δεν είναι τακτοποίηση για όλη της τη ζωή. Δεν μπορεί να μείνει σε ξενώνα, γι' αυτό λέγεται ξενώνας, αλλιώς θα είναι ίδρυμα και αράζει εκεί πέρα για όλη τη ζωή. 3-4 μηνών με κάποια παράταση. Έξι μήνες, έστω και παραπάνω πολλές φορές, ανάλογα τις ανάγκες, αυτό το αξιολογούμε για κάθε άτομο. Αλλά δεν σου εξασφαλίζει όλη τη ζωή και όλη σου την πορεία. Επομένως, αυτό που σημαίνει είναι να σταθεί στα πόδια της αυτή η γυναίκα και να επανενταχθεί. Mm. Αυτοδύναμη πια στην κοινωνία. Αλλά εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Πώς μπορεί μια γυναίκα που δεν θα βρει δουλειά, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, που δεν έχει οικονομική υποστήριξη, που έχει 2 ή 3 παιδιά ή και 5 καμιά φορά, να ζήσει, πού θα πάει. Άρα επιστρέφει. Ένα μεγάλο ποσοστό επιστρέφει. Mm-hmm. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια μετά τον ξενώνα. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την πρόεδρο μας, έτσι κι αλλιώς, είμαστε σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, προσπαθώντας να εντάξουμε αυτές τις γυναίκες μέσα σε προγράμματα και να τους δοθεί προτεραιότητα
επαγγελματικής αποκατάστασης, ώστε να μπορούν να σταθούν στα να πόδια τους. Να μπορούν να πάρουν όλα τα επιδόματα. Έχουμε, και άλλες, έχουμε κάνει και άλλες προτάσεις, αλλά βέβαια η συγκυρία δεν είναι η πιο εύκολη. Ας γιατί το δεν μπορώ αυτό, να δεχτώ έτσι. Ότι το 2013 είτε έχουμε οικονομική κρίση είτε όχι, να γυρνάει μια γυναίκα στο ξύλο και στην βία για οικονομικούς λόγους. Ένας λόγος που πολλές φορές οι γυναίκες δεν φεύγουν επίσης είναι αυτό. Ναι. Εμείς πιστεύουμε, δεν υπάρχουν στοιχεία δεδομένα από έρευνα, αλλά κύριε ότι πιθανόν έχει αυξηθεί η βία, αλλά αυτό δεν δείχνει στην... στο αίτημα φιλοξενίας. Εγώ και θέλω μάλλον να... μένουν στο σπίτι γιατί σκέφτονται που θα πάω. Ξέρετε κάτι, γιατί θέλω αυτή η συζήτηση που κάνουμε να ίσως να βοηθήσει και κάποιους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Γιατί πάντα έτσι αυτός είναι ο σκοπός μου, να μπορεί να παίρνεις και από κάτι το οποίο παρουσιάζεται στην τηλεόραση, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα απλά να παρουσιάζεται, δεν έχει αξία. Τι θα μπορούσατε να συμβουλέψετε εσείς τον οικογενειακό περίγυρο μιας γυναίκας, ο οποίος έχει αντιληφθεί ότι στην γυναίκα, δηλαδή σε ένα μέλος της οικογενείας, ασκείται βία. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος προσέγγισης, έτσι με λίγα λόγια να μας πείτε, για να δώσουμε έτσι ένα πρώτο βήμα. Ισχύει το ίδιο για το περιβάλλον, όπως και για τις υπηρεσίες. Είναι ένα κοινό σημείο το οποίο εμάς... μας αναστατώνει, ας το πω έτσι, πολλές φορές. Και υπάρχει λόγος. Αν η γυναίκα δεν είναι έτοιμη, δεν μπορούμε να της πούμε «σήκω, φύγει από το σπίτι σου». Θα φύγει και θα ξαναγυρίσει. Ή θα νιώσει ότι είναι ηλίθια και δεν μπορεί να το κάνει, ενώ θα έπρεπε. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ συχνά στο περιβάλλον αυτών των γυναικών και κάποιες υπηρεσίες το κάνουν, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν ιδιαίτερη εμπειρία με την κακοποίηση. Θα οπότε έλεγα επομένως να είναι στηριχτικό να τις... να την ενθαρρύνει. Να την ενθαρρύνουν με το δικό της ρυθμό. Αν έχω μια γυναίκα η οποία πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορούμε να της λένε κάντο. Το μόνο που καταφέρουμε είναι να την κάνουμε να νιώθει ηλίθεια. Ανίκανη. Να της βρει λύση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να της βρει εξόδους από την μπορεί από να της προσφέρει κατάσταση. Μέσα προσφέρει από τη συζήτηση. Στήριξη, και μπορεί να κάνει... Και μπορεί να κάνει την παρουσία του αισθητή στηριχτικά. Έτσι. Mm-hmm. Και να την πείσει ότι δεν φταίει. Αυτό είναι ένα βασικό. Και να την ότι δεν είναι ανίκανη, ούτε ότι φταίει. Ναι. Υπάρχει αυτό το πλέγμα, ας το έχουμε υπόψη μας. Αυτές οι γυναίκες, κατά κάποιο τρόπο, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, εκπαιδεύονται να θεωρούν τον εαυτό τους ανίκανο. Ναι, ότι φταίνε. Και βεβαίως ότι κάνουν στραβά, αφού είναι ανίκανες, κάνουν στραβά πράγματα, άρα. Πιθανόν να έχει δίκιο που του δέρνει ο άλλος. Αυτό είναι ένα ολόκληρο μοντέλο ψυχολογικό, τέλος λοιπόν, πάντων, το οποίο όμως χρειάζεται να σπάσει. Ότι υπάρχει το τηλέφωνο αυτό, να το υπενθυμίσουμε σε όλους που μας βλέπουν. Είναι τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν και οι ίδιες οι γυναίκες, βεβαίως, οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Ή και από το περιβάλλον. Λειτουργεί ανώνυμα, έτσι δεν χρειάζεται να δώσετε σε πρώτη φάση τηλέφωνα και στοιχεία σας. Είναι συμβουλευτική γραμμή, σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί φοβούνται ακόμα και το όνομά τους να δώσουν. Δεν χρειάζεται να δώσουν. Κύριε Μουσταράκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και αυτό που ήθελα να πω εγώ έτσι κλείνοντας είναι ότι το ξύλο δεν βγήκε σίγουρα από τον παράδεισο και παράδεισος μπορεί να είναι μόνο αυτό που έρχεται. Και έτσι με αυτό το μήνυμα θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Από μόνο του δεν έρχεται. Ακριβώς. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νίκος Φόσκολος. Ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και... μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλλας αποκλειστικά αύριο στο μαγκαζίνο Live.
Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, το τραγούδι όμως θα το αφήσουμε στους τηλεθεατές μας, γι' αυτό πάρτε τηλέφωνο για το μουσικό διαγωνισμό, γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακριβώς. Πάμε όμως τώρα να δώσουμε δώρα. Έχουμε το πολύ ωραίο μίξερ της Kenwood από την Group Cucine να δώσουμε με το υπέροχο κόκκινο χρώμα, κόκκινο σαν το μπλουζάκι σου, Στέφανε. Ταιριάζομαι το μίξερ. Για να δούμε ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ή ποια. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα, Κιμ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε, πολύ καλά είμαστε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από την Κοζάνη. Από την Κοζάνη, ωραία. Ναι, ναι. Και το όνομά Κοζάνη. Σας? Ορίστε. Το όνομά σας? Κατερίνα λέγομαι. Κατερίνα. Έχετε ξανατραγουδήσει? Μία φορά λίγο πιο παλιά. Ωραία. Ναι. Οπότε έχετε πάρει έτσι, το πρώτο, οπότε τώρα αυτό θα είναι εύκολο. Για πάμε να δούμε τι τραγούδι έχει ετοιμάσει ο Στέφανος. Καλή επιτυχία. Ναι, ευχαριστώ. Θέλεις, το βλέπω, πρόφαση να φυγείς, να μ' αφήσεις. Πρέπει καλά να το σκεφτείς, ώσπου να αποφασίσεις. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει σαν κερί. Το μίξερ είναι δικό σας, κυρία Κατερίνα. Πάει Κοζάνη το μίξερ. Μια χαρά τα πήγατε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας αρέσει πολύ η εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Ωραία. Έτσι. Ήτανε γουρλίδικο το μπλουζάκι σου που ήταν σετ με το μίξερ. Πάρτε δει το μίξερ αυτό που πάει Κοζάνη. Να το. Εδώ κόκκινο. Ωραίο, ωραίο. Το χρειάζεσαι το μίξερ, Γιώργο? Όχι, έχω. Όχι. Γι' αυτό. Χαίρετε. Τι έχεις φέρει? Τι βλέπεις? Θα μαγειρέψεις? Όχι. Αν νόμιζα ότι τα cupcakes αυτά τα ωραία τα έχεις φτιάξει. Όχι, αυτά είναι ντεκόρ. Βλέπεις ότι τα έχουμε. Αυτά είναι από το Αρτόπολης, Γιώργο, δεν είναι ντεκόρ. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν τρώω γλυκά, κάνω δίαιτα. Τι θα λοιπόν, φτιάξουμε εδώ? Φτιάξαμε ωραίους κεφτέδες γεμιστούς πριν, έτσι. Αυτό, εδώ τι βλέπεις? Πω, αυτό είναι το μπουκάλι, αυτό που βάζουμε, ξέρω εγώ, στη θάλασσα με ένα και έρχονται μήνυμα πειρατές. Μέσα, με ένα γράμμα κτλ. Και μπορεί να το βρεις μετά από χρόνια. Όχι, πες μας. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε ωραίους κεφτέδες, όπως είπαμε πριν, ανοίγουμε για ένα ωραίο μπουκάλι κρασί να πιούμε μαζί με τους κεφτέδες. Όλο. Και προσπαθούμε. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το πιούμε όλο. Εξαρτάται τώρα. Αν είναι πολύ ακριβό, δεν το πίνουμε όλο, πίνουμε το μισό. Και το κρατάμε και για αργότερα. Και στην προσπάθειά μας λοιπόν να ανοίξουμε το μπουκάλι, πέφτει το φελό μέσα. Ναι. Τι κάνουμε? Γιατί θέλουμε το φελό να το κρατήσουμε, γιατί είπαμε ότι δεν θα το πιούμε όλο το κρασί, γιατί είναι καλό το κρασί. Ναι, ακριβώς. Και δεν κάνει να είναι και ο φελός μέσα, γιατί μετά παίρνει και μια μυρωδιά. Μπράβο. Και μια γεύση από το. Ωραία. Φελό. Αδειάζουμε λοιπόν το κρασί σε μια κανάτα και προσπαθούμε να βγάλουμε το φελό, προκειμένου να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Τι εννοείς, πώς να το βγάλουμε? Για προσπάθησε. Τίποτα, Όχι. Δεν πώς να βγει, γιατί σφινώνει. Ναι. Ξέρεις πώς μπορούμε να το βγάλουμε? Πώς? Με μία σακούλα. Σούπερ μάρκετ. Πώς θα το βγάλουμε τη σακούλα? Για να δούμε. Δείξω. Λοιπόν, εδώ έχω μία ωραία σακούλα. Βλέπεις? Μια απλή ωραία σακούλα. Και πώς θα το βγάλεις? Λοιπόν, φτιάχνουμε τη σακούλα έτσι ώστε να χωράει στο μπουκάλι. Περίμενε. Ελπίζω να το καταφέρω, έτσι. Μην γίνουν πάλι ρίσκοι με τα αυγά. Θυμάστε τα αυγά τι έγινε, έτσι. Η παραγωγή μας εκθέσει. Λοιπόν, βάζουμε το. Η παραγωγή έφταιγε με το αυγό. Ναι, γιατί τα παραέβρασε και δεν βγαίνανε τα αυγά. Κοίτα, λοιπόν, βάζουμε τη σακούλα μέσα στο μπουκάλι. Βάζουμε τη σακούλα μέσα στο μπουκάλι, περίπου μέχρι τη μέση. Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί θέλει και μια διαδικασία το θέμα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε βάλει λοιπόν τη σακούλα μέσα, τη βλέπουμε? Ναι. Ωραία.
Τώρα τι κάνουμε, γυρίζουμε το μπουκάλι ανάποδα ώστε να πάει δίπλα στη σακούλα. Και... ο φέλος να πάει να κάνει παρέα στη σακούλα. Να κάνει παρέα στη σακούλα, λοιπόν. Και... και ανοίγουμε από κάτω, μισό λεπτό παιδιά, γιατί... ναι. Και προσπαθούμε τώρα να το φουσκώσουμε. Θα μου λες άμα φουσκώνει, γιατί δεν βλέπω. Φουσκώνει. Το είδαμε. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Το κλείνουμε για να μην φύγει ο αέρας και τραβάμε τη σακούλα. Και... Έλα! Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο! Το πετύχαμε! Και ο φελός βγήκε! Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο, ρε παιδιά! Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τέλειο! Και ξαναβάζουμε το φελό. Αυτό με τα αυγά. Τα αυγά ήταν. Λοιπόν, εμείς τώρα χρειάζεται να δείξουμε. Δεν χρειάζεται να δείξουμε το βίντεο, παιδιά, συγγνώμη. Είχαμε ετοιμάσει, επειδή να σας πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε ότι ο Γιώργος θα τα καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι τον υποτιμήσαμε και είχαμε ετοιμάσει το βίντεο. Μπράβο, έτσι πες μια καλή που έδειχνε πώς βγαίνει ο φελός. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να το δείξουμε. Να το. Με μια σακούλα, έτσι δεν είναι εντυπωσιακό. Κοιτάξτε, χαμόγελο, χαρά. Μπράβο, πολύ χρήσιμο. Χρήσιμο. Τέλειο. Θα δείξουμε κι άλλα αργότερα. Άλλα κόλπα. Θα δίνουμε τα μπουκάλια στον Γιώργο. Γιώργο, έχεις δουλίτσα, μη φεύγεις, μην απομακρύνεσαι. Σε προσλαμβάνω. 5 ευρώ παίρνω για κάθε μπουκάλι. εντάξει, όχι, είσαι ακριβώς, είσαι ακριβώς. Αχ, ωραία. Αχ, είμαι πολύ περήφανη για τον Γιώργο που έβγαλε το φελό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Αγγελική. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στο govastileto.gr που μας έχει φέρει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, το οποίο έχει να κάνει με τα μαλλιά μας. Ναι, έχει να κάνει με τα μαλλιά μας, κατηγορία beauty, εκεί μπορούμε να το βρούμε. Τα μαλλιά μας, η αλήθεια είναι ότι κάνουν μια γυναίκα πολύ όμορφη. Πολλές γυναίκες και είμαι, πηγαίνουν στα κομμωτήρια, παρακολουθούν τη στάση της μόδας της, ώστε να δείχνουν πιο όμορφες. Ωστόσο, να πούμε ότι τα μαλλιά μας δείχνουν και την υγεία μας. Πάμε πιο συγκεκριμένα να δούμε τι εννοούμε. Αν παρατηρήσουμε ότι τα μαλλιά μας είναι λεπτά, αυτό πρέπει αμέσως να μας ανησυχήσει και να μας οδηγήσει στο γιατρό, στη γιατρό μας, για να κάνουμε εξετάσεις. Μπορεί να έχουμε θυροειδή. Μπορεί. Υπάρχει μια περίπτωση. Άρχισε με το χειρότερο σενάριο. Ναι, ναι. Αλλά βασικά τόσο καλό είναι να βγει η διάγνωση έγκαιρα. Ναι, όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερο. Αυτά τώρα είναι στοιχεία τα οποία τα δίνει η expert, η hair expert του govastileto.gr, η κυρία Λίτσα Αγγελοπούλου, η οποία έχει κάνει την ερευνά της και είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αν τα μαλλιά μας, αν παρατηρήσουμε κοιλίδες στο κεφάλι μας και μια κρούστα στο κρανίο μας κοντά στις ρίζες, και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Και να επισκεφτούμε σαν ξηροδερμία. Και να επισκεφτούμε αμέσως έναν δερματολόγο, Kim, γιατί μπορεί, υπάρχει μια περίπτωση να υπάρξει ψωρίαση. Ή να το δούμε το ποσοστά, ψωριασική αρθρίτιδα, μάλιστα. Από το κακό στο χειρό. Όχι, ναι. Καλημέρα, καλά μας, δεν μιλήσετε. Ας πιω λίγο. Είπαμε τα μαλλιά, πέρα από ότι μας κάνουν όμορφη. Όπου άρχε και τρώγουμε και εσύ και σε όλες εμπλέμμες και τρώγουμε. Υγεία μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αν παρατήσουμε μια αρέωση κύμη στα μαλλιά μας. Αυτό έχει να κάνει με τις ορμονικές διαταραχές και ενδεχομένως να έχουμε πολυκυστικές. Συχνό. Και ενδεχομένως να έχουμε πολυκυστικές ορμονικές. Συγγνώμη, έχει κολλήσει αυτό το βλέπετε. Είναι σετ, είναι συλλογή. Παραγωγή από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μου τα κάνεις αυτά. Δεν το έχω ξαναδεί να πίνω τον καφέ μου έτσι. Συγγνώμη. Λοιπόν, σίγουρα δεν έχει να κάνει με τα μαλλιά σου. Είδες τι γίνεται, την καταστροφή φέρνεις. Άντε, καλημέρα σου. Έλα, Κυλική μου, εμείς εδώ σε αποσυντονίζουμε. Για πες. Δεν τα αποσυντονίζουμε. Λοιπόν, άμα παρατήσουμε κάποια αρέωση εκεί με στα μαλλιά, αυτό ενδεχομένως να οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές ή μπορεί να έχουμε πολυκυστικές οθήκες να το κοιτάξουμε και να το ψάξουμε. Το τέταρτο και τελευταίο, άμα η τρίχα μας είναι λίγο ξηρή, αυτό μας δείχνει ότι έχουμε άγχος. Εκεί οφείλεται λοιπόν η ξηρότητα στην τρίχα μας. Ότι ενδεχομένως μπορεί να έχουμε άγχος ή να κάνουμε κακή διατροφή. Επομένως, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε μια καλή διατροφή και ένα καλό πρόγραμμα καθημερινό. Πώς μας βλέπεις γενικά? Δεν ξέρω, καθίστε με. Εγώ πάντως δεν ανήκω σε καμία κατηγορία από αυτές και χαίρομαι. Αυτό σου λέει να υπάρξει κιόλας. Ναι, αλλά είμαι μικρή ακόμα, γι' αυτό. Πολύ μικρή. Γιατί τι σχέση έχει με την ηλικία? Μπουμπούκι, λουλούδι. Εντάξει, δεν έχει, όχι. Ξέρω εγώ. Μπορεί να μην έχει σχέση. Πάντως βλέπω ότι έχεις κάνει το μαλάκι σου ομπρέ. Είναι αυτή η καινούργια μόδα που είναι πιο ανοιχτό στις άκρες. Είδατε που είμαι ενημερωμένη και σε αυτά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ομορφιά,
Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Κύπρο και τα καλλιστεία που γίνανε εκεί. Και συγκεκριμένα με μία φωτογράφηση που έγινε χαμός. Μία φωτογράφηση λοιπόν όπου τα μοντέλα φωτογραφήθηκαν με γυμνούς άντρες. Ακριβώς, το είδαμε και στο Κόβα στη Λέω, αν δεν κάνω λάθος, και μας έκανε πολύ εντύπωση όλο αυτό, γιατί ακούγεται για μοντέλα τα οποία είναι ανήλικα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο και παιχνίδι είναι θα και πάρουμε το θέμα. Λίγο τα πράγματα ένα-ένα. Μιλάμε για το reality Feel Fantastic, το οποίο παρουσιάζει η Ελένα Παπαβασιλείου στην Κύπρο, στο Μέγκα της Κύπρου, το οποίο είναι κάτι σαν το αντίστοιχο Next Top Model, να πούμε, στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Mm-hmm. Έφυγε η Ελένα όμως, δεν είναι πλέον παρουσιαστή. Ναι, έχει φύγει πια, το γνωρίζω. Λοιπόν. Στο συγκεκριμένο λοιπόν, συγκεκριμένη εκπομπή παίρνουν μέρος κορίτσια, μοντέλα, τα οποία, από τα οποία θα αναδειχθεί η ωραιότερη Miss Κύπρος. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό δεν βρίσκονται μόνο ενήλικα, αλλά και ανήλικα κορίτσια. Ένα από τα κόνσεπτ λοιπόν της συγκεκριμένης εκπομπής ήταν να φωτογραφηθούν τα κορίτσια, κάποια από τα οποία ήταν και ανήλικα, ξαναλέω, έχοντας δίπλα τους γυμνούς άντρες σε αποδυτήρια και εκείνες να φορούν, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, αθλητική ενδυμασία. Ήταν λοιπόν, το κόνσεπτ της φωτογράφησης. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Ακριβώς. Κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή, υπάρχει ένα κόνσεπτ, Kim. Οι φωτογραφίες αυτές ποτέ δεν προβλήθηκαν στο Feel Fantastic και ο λόγος ήταν για να αποφευχθεί κάποιο πρόστιμο από την αρχή ραδιοτηλεόρασης στην Κύπρο. Να πάμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα και να σας πω ότι το Μέγκα Κύπρου ανήκει στην Αρχιεπισκοπή. Ιδού το άλλο θέμα. Ιδού λοιπόν. Το άλλο θέμα. Λοιπόν, η κριτική λοιπόν που έχει ασκηθεί, η έντονη κριτική που έχει ασκηθεί στο Μέγκα Κύπρου κατ' επέκταση, με αφορμή το Feel Fantastic και αυτή τη φωτογράφηση, ήταν γιατί ακουμπάει και την εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται εκτός από τον καυστικό Μίλτο Μακρύδη, που ούκολίγες κόντρες έχουν δει το φως δημοσιότητας και έχουν γραφτεί αρκετά και στο διαδίκτυο, και η σύζυγος του Προέδρου του ΔΙΚΟ, του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην Προέδρου της Βουλής. Έχει ένας... Αυτή γιατί είναι στην κριτική επιτροπή. Κρίνουν τις φωτογραφίες. Ναι. Όπως είχαμε εδώ το Next Top Model που η Βίκυ Καγιά. Θα ήθελα να ακούσω, ας πούμε, τι σχολίασε. Ναι, επίσης, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη σε διακόπτω, προβλήθηκαν οι φωτογραφίες αλλά κομμένες. Και η φωτογράφος έκανε φασαρία, έτσι υπήρξε δεν είναι. Υπήρξε μία, έτσι, το Μέγκα Κύπρου αποφάσισε η παραγωγή να βγάλει τη φωτογράφηση, να μην την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Να την κόψει τα σημεία τα επίμαχα και κατακριτέα για την τηλεόραση της Κύπρου. Ωστόσο, αυτό δεν βρήκε σύμφωνη την φωτογράφο του κόνσεπτ, την κυρία Θεοδώρα Ιακώβου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που αγγίζει πάρα πολλά. Ναι, και επειδή έχει να κάνει, ας πούμε, ότι μπορεί ένας γονιός να έχει συνενέσει να συμμετάσχει η κόρη του στα καλλιστεία. Οκ. Από εκεί και πέρα όμως, ότι μπορεί να εκτίθεται με έναν τέτοιο τρόπο το παιδί σε μια τέτοια φωτογράφηση, είναι άλλο το θέμα. Σίγουρα, ναι. Ειδικά όταν είναι ανήλικη. Και θέλω να ακούσω και τη γνώμη του κύριου Γιώργου Κουτούλια, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ιδιοκτήτης πρακτορείου μοντέλων Future Model. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Για πείτε μου, σίγουρα έχετε παρακολουθήσει το θέμα αυτό και θέλω τη γνώμη σας, γιατί έχετε συμμετάσχει κι εσείς πολλές φορές έτσι, σε καλλιστεία, έχετε διοργανώσει κιόλας. Ποια είναι η άποψή σας? Καταρχήν να πούμε ότι είναι ο διαγωνισμός Miss και Star Κύπρος. Ναι. Και το κόνσεπτ ήταν γενικά να γίνει ένα reality. Εμπορικά το είδανε από την αρχή, για να μπορέσουν και να βγάλουν τα χρήματα της παραγωγής και να κάνουν και κύπρι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι γνωρίζουμε ότι το κανάλι Μέγκα ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, όπως είπατε και εσείς, της Κύπρου. Και επίσης γνωρίζουμε, σε παρένθεση αυτό, τις κόντρες μεταξύ του σεξ και της εκκλησίας. Και κλείνω την παρένθεση. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη φωτογράφηση... Συγγνώμη όμως, υπό αυτή την έννοια, δεν θα έπρεπε να φιλοξενήσει καθόλου το κανάλι καλλιστεία, έτσι, γιατί, εντάξει, τα καλλιστεία μπορεί να μην έχουν να κάνουν με γυμνές φωτογραφίσεις, αλλά όσο να είναι, έχει να κάνει, εντάξει, είναι, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την εκκλησία. Και το Μέγκα Κύπρο έχει φιλοξενήσει και άλλες εκπομπές που ήταν κάπως ανάλογες έτσι τόσο χρόνο. Αυτό έχει να κάνει, όπως ίσως... εκπομπή. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, όσοι ασχολούνται με τη τηλεόραση, ότι για να εγκριθεί από το εμπορικό τμήμα του καναλιού, άρα λοιπόν προχώρησε, υλοποιείται και περπατάει. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογράφηση τη συγκεκριμένη,
Μιλάμε, φαντάζομαι, για την ίδια φωτογραφία, για τους δύο άντρες που δεν φαίνονται τα επίμαχα σημεία τους και το νεαρό κορίτσι που είναι πάρα πολύ ωραία αντιμένο με ένα athletic look, με ένα αθλητικό ύφος. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε? Ναι. Ναι, πολύ ωραία γδυμένο είναι και το κορίτσι. Θέλω να πω, δεν φοράει πάρα πολλά ρούχα, αλλά είναι ντυμένο, ναι. Ναι, για την φωτογράφηση, για την ίδια φωτογραφία, η φωτογράφηση αυτή σαν τελικό φωτογραφικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτική. Είναι πάρα πολύ καλή φωτογράφηση. Mm-hmm. Τα κορμιά των δύο αγοριών είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η κοπελιά βγάζει ένα πολύ ωραίο, σοβαρό και θηλυκό ύφος. Το τελικό της αποτέλεσμα εμένα με έχει εκπλήξει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σίγουρα, αλλά όταν μιλάμε ότι υπάρχουν και κάποιες κοπέλες που είναι ανήλικες. Σίγουρα τα κορίτσια αυτά που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό, mm-hmm, έχουν συνενέσει οι γονείς τους, έχουν υπογράψει γι' αυτό. Φαντάζομαι αυτό η παραγωγή, όπως και εμείς, πάντα το προβλέπουμε. Κορίτσια από 14, 15, 16 μέχρι και 17 ετών. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως δεν νομίζω ότι υπογράψαν, συγγνώμη, Στάθη, για συγκεκριμένο πράγμα. Σίγουρα θα υπογράψαν ότι συνεννούν ότι θα γίνουν κάποιες φωτογραφίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Ναι, όταν κάνουμε διαγωνισμούς ομορφιάς, είτε πανελλήνιους είτε παγκόσμιους, γιατί έχω τουλάχιστον 20 χρόνια πείρα σε αυτό, τα κορίτσια υπογράφουν ένα μικρό ιδιωτικό συμφωνητικό όπου λέει γενικά δέχονται τις φωτογραφίσεις και τις βιντεοσκοπήσεις. Δεν κάνει ανάλυση. Δηλαδή, αν τους ζητούσε κάποιος να κάνουν οι ίδιες γυμνή φωτογράφηση, θα ήταν και αυτό βάση του συμφωνητικού? Εξαρτάται ποιος είναι υπεύθυνος για το κόνσεπτ και τι ύφος θέλει να δώσει. Ρωτάω τώρα για να έχουμε κι εμείς έτσι μια εικόνα, ναι, του τι γίνεται γενικά σε αυτά, ναι, τα, ναι, τηλεπαιχνίδια, τους διαγωνισμούς και όλα αυτά. Το Mega Channel της Κύπρου θεωρείται είναι το σοβαρό κανάλι, ας το πούμε έτσι, της Κύπρου. Και φαντάζομαι οι άνθρωποι που τρέχουν αυτό και υλοποιούν το σχεδιασμό αυτού του διαγωνισμού δεν θα έκαναν ποτέ κάτι πρόστιχο και χυδαίο. Κύριε Κουδούλια, να σας κάνω μια ερώτηση. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή την φωτογράφηση, την άκρουση θυσιακή που έχει γίνει αναμφισβήτητα ντόρος και έχουν γραφτεί διάφορα και αρκετά στον τύπο και στο διαδίκτυο, υπήρχε μήπως και η σκέψη από την παραγωγή, από αυτούς που το σκέφτηκαν τέλος πάντων, να δημιουργεί όντως ο ντόρος? Μήπως αυτό επιδίωκαν στην τελική, να ανεβάσουν και τα νούμερα της συγκεκριμένης εκπομπής? 100% συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Νομίζω ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί δεν θα τις κόβανε. Δεν θα κόβανε τις, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για αυτό που συνέβη. Το μιλάμε σκάνδαλο. Για αυτό σε όλη την Ελλάδα. Στα social media, σε όλη την ημέρα γίνεται χαμό σήμερα. Άρα συμφωνείτε ότι αυτό ήταν ο πότερο στόχο. Πάντως ότι κόψαν τις φωτογραφίες είχε να κάνει με την παρέμβαση της αρχής ραδιοτηλεόρασης, που είναι το αντίστοιχο ΕΣΟΥΡΟΥ που έχουμε εμείς εδώ. Δηλαδή δεν ήταν επιλογή τους. Και εμείς τώρα οι φωτογραφίες που βλέπετε εσείς στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε καλύψει τα επίμαχα σημεία. Δεν συμφωνούμε να τις δημοσιοποιήσουμε κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δείτε τη φωτογραφία και την κρίνουμε in cold blood, ψυχρά που λέμε, δεν βγάζει ούτε χυδαίο ούτε πρόστιχο. Ναι, από εκεί και πέρα όμως μπορεί να στιγματίσει μια κοπέλα η οποία είναι ανήλικη όταν κάνει μετά και φωτογράφηση. Δεν έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τη φωτογραφία. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό, με την έννοια ότι αν και η κοπελιά ήταν πιο σεξι, πιο γυμνό, θα μπορούσε να τη στιγματίσει και να την κάψει. Αλλά η κοπελιά, αυτή καθεαυτή, είναι σε ένα athletic πολύ ωραίο θηλυκό look. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, απόψεις είναι αυτά. Εσείς είστε και έτσι πιο πολύ μέσα στα πράγματα. Για μας έτσι ίσως είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ διαφωνώ, δηλαδή, από το σημείο που είναι κάποιες κοπέλες ανήλικες. Όταν είσαι ενήλικη, μπορείς να αποφασίσεις και να κάνεις ό,τι θες και έχεις ίσως ενδεχομένως και καλύτερη γνώση. Πρέπει να σας πω πάνω σε αυτό ότι παγκόσμια τα κορίτσια που θέλουν να κάνουν modeling σε επαγγελματική βάση ξεκινάνε 14, 15, 16 ετών. Εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ξεκινάνε οι Ελληνίδες μας 18, 22, τότε το αποφασίζουν. Αυτό είναι λάθος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Εντάξει, πάντως εγώ πιστεύω ότι ήξερα από την αρχή ότι θα λογοκριθεί. Και αυτός ήταν και ο λόγος. Θεωρείτε ότι έγινε όλα αυτά για τα νούμερα. Θα δημιουργηθεί θέμα. Και όντως δημιουργήθηκε θέμα. Δεν ήταν αυτό ο στόχος. Ποιος άλλος θα ήξερε ότι γίνεται αυτό το reality στην Κύπρο? Γιατί εφόσον γνωρίζουμε ότι από πίσω υπάρχει η Αρχιεπισκοπή και ότι η Εκκλησία, και πολύ λογικό να μην δέχεται το τόσο γυμνό τέλος πάντων και να κρίνει και να κατακρίνει αυτές τις φωτογραφίες, τις φωτογραφίσεις, δεν θα το επέτρεπε εξ αρχής. Ακριβώς. Γνώριζαν ότι θα γίνει όλο αυτό. Νευριάζω, αρχίζω και νευριάζω, παιδιά, αυτό σας λέω. Λοιπόν, μόνο. Επειδή αν δεν είχαμε και εμείς τον Κωνσταντίνο, δεν θα ξέραμε πού θα πάμε και εμείς στο κινηματογράφο και τι ταινία θα δούμε.
Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Cinema News, τι μας φέρνει σήμερα? Θα ξεκινήσουμε με μια ταινία που θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία θα μας στείλει στο διάστημα. Ο λόγος για την ταινία Gravity, που σημαίνει βαρύτητα, και πρωταγωνιστές George Clooney και Sandra Bullock. Η Sandra Bullock, λοιπόν, είναι μια ταινία που συζητείται πάρα πολύ, έχει κάνει φοβερή επιτυχία έξω. Τι είναι action, τι είναι? Είναι κυρίως αγωνίας, έχει λίγο περιπέτεια. Η Sandra Bullock είναι μια ειδική επιστήμον, η οποία πάει για πρώτη φορά στο διάστημα. Και είναι άπειρη επομένως. Και πάνε οι δυο τους. Και πάνε οι δυο τους, ακριβώς, πάνε οι δυο τους. Και ο George Clooney είναι πολύ έμπειρος και στην τελευταία του αποστολή, αφού συνταξιδοτείται. Κάτι λοιπόν εκεί πέρα ψηλά στο διάστημα θα πάει πάρα πολύ στραβά. Πάμε να δούμε το τρέλερ για να δούμε και τι θα συμβεί. Το τι θα συμβεί μετά νομίζω ότι μπορώ να το φανταστώ. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα αυτό και έχουμε, Κωνσταντίνε, βλέπω εδώ άλλη μια ταινία που έχει βγει από την Πέμπτη και προβάλλεται, η ταινία Κον-Τίκη. Κον-Τίκη είναι μια θεότητα των Ίνκας και βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία, όπου ένας εξερευνητής θα φτιάξει μια σχεδία και προκειμένου να πείσει όλους ότι κάποτε οι κάτοικοι της Νοτιού Αμερικής είχαν φτάσει μέχρι την Πολυνησία, θα ταξιδέψει 101 ημέρες στον ωκεανό και θα διασχίσει 8.000 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει εκεί. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ πέρυσι και νομίζω είναι από τις περιπτώσεις που μας πείθει το σινεμά ότι οι πιο ωραίες ιστορίες βγαίνουν από τη ζωή. Και όχι από το διάστημα. Και όχι από το διάστημα. Πάμε να δούμε και το τρέιλερ αυτό, Κωνσταντίνε. By crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. It's further than from Chicago to Moscow. Look around you. Every book in here offers some theory or another. Mr. Hardo, doubtless the story of Norwegians drowning in the Pacific will sell a lot of magazines. But not this one. You want your theory to be accepted? Then go ahead. Drift from Peru to Polynesia on a balsa wood raft. There will be no one to save us out there. Except your theory. If I pull this off... Just hope that 100 days from now your children still have a father. The South Equatorial Current is the only road there is. If you can't steer, you can't just wish yourself a change of course. Ωραία φωτογραφία έχει αυτή η ταινία, νομίζω. Έχει και ωραία μουσική. Καταπληκτικά, καταπληκτικά φυσικά τοπία. Και ωραία μουσική. Θα την έτσι... Προσεχώς θα την βάλετε στο site. Θα την βάλω, ναι, προσεχώς, soundtrackbeat.gr. Και είχα πρόσφατα τη χαρά να μιλήσω και με τον κύριο Πλέσα για μια συνέντευξη. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το πώς αυτός ο άνθρωπος στα 89 του χρόνια είναι πραγματικά τόσο δραστήριος και τόσο σεμνός. Αιώνιος έφηβος, κανονικά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νίκος Φόσκολος, ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και... μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλλας αποκλειστικά αύριο στο μαγκαζίνο Live.
αυτά για σήμερα. Πώς πέρασε έτσι η ώρα? Αλήθεια, πότε ξεκινήσαμε, πότε τελειώσαμε? Αυτό σημαίνει ότι περνάμε ευχάριστα. Ναι. Θα είμαστε και αύριο εδώ στις 10 ακριβώς, να πιούμε το καφεδάκι μας μαζί, να δούμε τα θέματά μας για αύριο. Και πρέπει να σας πω ότι αύριο εδώ στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε την κόρη του αείμνηστου Νίκο Φόσκολου, την Ντέλα, και θα γνωρίσουμε την ζωή, αυτή τη γεμάτη ζωή του σκηνοθέτη Νίκου Φόσκολου, μέσα από τα μάτια της κόρης του, της Ντέλας Φόσκολου, η τελευταία συνέντευξη που έδωσε σε μας πριν του ευχηθεί καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι και από μας. Αύριο θα τη φιλοξενήσουμε εδώ για να θυμηθούμε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες στιγμές. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, αύριο πάλι εδώ στις 10. Γεια σας. Νίκος Φόσκολος, ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω όπως μου το έγραφε και τότε. Το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Οι τρεις γάμοι, οι απανωτές επεμβάσεις, η απόφαση να αποσυρθεί. Φοβήθηκα και τρόμαξα και μου ήταν δύσκολο. Ο Νίκος Φόσκολος μέσα από τα μάτια της κόρης του Ντέλας, αποκλειστικά αύριο στο μαγκαζίνο Live.